δείτε σήμερα στο Όλα Καλά. Ο πρώην συνεργάτης της Ελένης Μανεγάκη, Γιώργος Παράσχος, αποκαλύπτει το λόγο που δεν θέλει να γυρίσει ξανά στο πάνελ της γνωστής παρουσιάστριας. Η Κέλικα Λεκίδου αποκάλυψε τις δυσκολίες στην εγκυμοσύνη της όταν πήγε να ζήσει μόνιμα στην Αυστραλία. Η Elsa Hosk φοράει τα κόκκινα ισορουχά της και μεταμορφώνει το Δεκέμβριο στον πιο καυτό μήνα της χρονιάς. Gotta grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. Leave my worries behind, well I still got the time, leave it all in the past. One chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may. Make it here, make it now, I've got so much to live for today. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally... Είναι λίγο ειρωνικό το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί λέει Let it snow και γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν το συζητώ. Αν είναι δυνατόν, παιδιά μου, να χιονίζει στην Αθήνα, να το έχει στρώσει στο ψυχικό, στο κολονάκι, σε όλο το κέντρο. Παντού. Η Πάρνηθα θα το έχει στρώσει, Μιχάλη μου. 2 μέτρα, εκεί θα πάμε. Εκεί πάνω θα πάμε αύριο και μεθαύριο, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Εδώ δεν χιονίζει. Χιονίζει, εμείς είμαστε συνηθισμένοι εδώ, Νικολέττα. Δεν είναι τίποτα για μας. Κατάλαβα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είστε καλά και εσείς εδώ και πίσω από τις κάμερες, αλλά και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι. Να περνάτε πολύ όμορφες μέρες γιορτινές, μόνο με αγαπημένους ανθρώπους. Και σιγά σιγά ό,τι σας συνοχλεί, να μείνει πίσω μαζί με αυτή την πολύ κακιά χρονιά. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα για εσάς αποκλειστικά. Συναντήσαμε τον Γιώργο Παράσχο, ο οποίος μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Μας είπε για την συνεργασία του με την Ελένη Μανεγάκη στο παρελθόν, αλλά και το λόγο εκείνο που δεν θα ξαναγύρναγε ποτέ στο ρόλο αυτό στο πάνελ. Η Ντουκίσσα Νομικού αποκάλυψε τον λόγο που δεν παντρεύτηκε το 2016. Θα δούμε μαζί μια πολύ πολύ σκληρή κριτική όσον αφορά την Τόνια Σωτηροπούλου και ποιος είπε το εξής. Πότε είχε καριέρα στο εξωτερικό για να νομίζω ότι μπορεί να κάνει και στο εσωτερικό. Είναι λίγο σκληρό αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ το λόγο. Όχι το λόγο της καριέρας, το λόγο που το είπα αυτό. Επίσης, να σας πούμε ότι εννοείται ότι τη Σοφία συναντάς τέτοια εποχή, νομίζω πάντα την κυρία Παπαπέτρος. Έχουμε ραντεβού. Έχετε ραντεβού. Μίλησε για τα πάντα, μίλησε για όλους τους αγαπημένους μας Έλληνες celebrities. Και όσον αφορά το τι θα γίνει το 2017, για τη Φαίη Σκορδά, για τον Γιώργο Λιάγκα, για την Ελένη Μανεγάκη και για άλλους πολλούς. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά και άλλα πολλά σε πολύ πολύ λίγο. When we finally kiss goodnight. Δείτε σήμερα στο Όλα Καλά. Ο πρώην συνεργάτης της Ελένης Μανεγάκη, Γιώργος Παράσχος, αποκαλύπτει το λόγο που δεν θέλει να γυρίσει ξανά στο πάνελ της γνωστής παρουσιάστριας. Η Κέλικα Λεκίδου αποκάλυψε τις δυσκολίες στην εγκυμοσύνη της όταν πήγε να ζήσει μόνιμα στην Αυστραλία. Η Elsa Hosk φοράει τα κόκκινα ισορουχά της και μεταμορφώνει το Δεκέμβριο στον πιο καυτό μήνα της χρονιάς. Πάνε. Επίσης, να σου πω ότι αύριο το Όλα Καλά θα μεταδοθεί 7:30. Μόνο για αύριο το ραντεβού μας δεν θα είναι σε 7, αλλά θα είναι σε 7:30. Φήμες λένε, Στεφανία μου, ότι στο θέμα που ακολουθεί θα έχει και Άνθιμο Ανανιάδη μέσα. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια και έχει κι άλλα πολλά, όπως την Ελληνίδα παρουσιάστρια, η οποία βγήκε και είπε το δελτίο ειδήσεων, χαλαρή και ωραία, με φτερά αγγέλο από πίσω της. Βικτόρια Σίκρετ, τύπου. Θα δεις. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, αγαπημένοι μου, στην τελική ευθεία, λίγο πριν τραγουδήσουμε το «Πάει ο παλιός ο χρόνος», να σας ενημερώσουμε για τα νέα της ελληνικής αλλά και της έξω από εδώ showbiz. Σας έχω την Κέλικα Λεκίδου να μιλάει για τις δυσκολίες του τοκετού της στην Αυστραλία, την Έλλη Στάι σε σπάνια έξοδο με τον σύντροφό της, αλλά και της έξι Μαρία Κορινθίου να δοκιμάζει γόδες. Θα ξεκινήσει όμως με τα βραδινά τα σόους και τον Άνθιμο Ανανιάδη καλεσμένο του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δίδυμος και ηθοποιός, άλλο κακό να μην τον βρει. Η δουλειά μου είναι ένα αρνητικό συνήθως. Δηλαδή ξαφνικά λένε ότι ηθοποιός, γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις γυναίκες. Φιλιέσαι, ξεντίνεσαι, κάνεις σκηνές. Είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο και όταν είσαι και δίδυμος, είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είσαι όλο και το σώδιο. Μα σκέψτε το λίγο. Όταν ακούνε ότι είσαι δίδυμος και ηθοποιός, τελείωσε. Όσο ωραίος και να είσαι, και ο Νανιάδης να είσαι. Και ο Άνθεμός να είσαι. Και ο Άνθεμός να είσαι. Γκρέγκορι Αρναούτ. Σου άλλαξε το όνομα τώρα. Γκρέγκ Αρναούτ. Τώρα κάνω Dorian Gray, πορτρέτο του Dorian Gray στην Ελλάδα. Εκφράζει την ψυχή μου και είναι κάτι το οποίο το ζούμε πάρα πολύ εμείς γενικότερα στην εποχή μας. Είμαστε όλοι Dorian Gray. Όλοι έχουμε μια εικόνα εξειδανίκευσης και φαντασίας του εαυτού μας και της. Το όλο lifestyle που κάνουμε. Οπότε, εγώ ξαφνικά θεωρώ ότι έγινα και είμαι όλο. Νομίζω ότι ο Άνθιμος Ανανιάδης είναι ένας Dorian Gray της σημερινής εποχής. Επίσης, καλεσμένοι του Γρηγόρη και η Κέλικα Λεκίδου που μίλησε για τις δυσκολίες του τοκετού της όταν άφησε τα πάντα στην Ελλάδα και γέννησε στην Αυστραλία. Ένας νορμάλ άνθρωπος θα δυσκολευόταν πάρα πολύ 8 μηνών να φύγει, να αφήσει τον γιατρό της, την οικογένειά της και να πάει να γεννήσει σε μια χώρα που δεν ξέρει κανέναν ούτε καν τον γιατρό. Δηλαδή, με άλλον γιατρό έκλεισα να ξεγεννήσω και άλλος με ξεγέννησε. Και το χειρότερο είναι ότι το Σαββάτο που. Γιατί με πιάσε Σαββάτο, ήταν η μέρα που γέννησα τη μικρή μου. Έλειπε και αυτός που μου έκανε επισκληρίδιο. Οπότε, παρόλο που γέννησα φυσιολογικά, πέρασα και ένα ζόρι. Αποκάλυψε επίσης τι σημαίνει το μάτι που έχει τατουάζ στο πίσω μέρος του λαιμού της. Αυτό είναι το μάτι της μαμάς σου. Από φωτογραφία το έχεις πάρει, ναι. Το κάνει ίδιο. Η ανάγκη του ματιού της μαμάς. Γιατί θέλω να έχω ένα τρίτο μάτι. Και είναι αυτό που. Κοιτάει πίσω. Πολύ ωραίο. Είναι αυτό που σε προστατεύει. Ακριβώς. Για αυτούς που έρχονται. Και με έχει προστατεύσει πάρα πολλές φορές. Πίστεψέ με, τουλάχιστον 2 φορές με έχει προστατεύσει. Που την είδα στον ύπνο μου και μου είπε πράγματα που όταν κάποια στιγμή προσπαθούσα να τα εξηγήσω, με περνούσαν κάποιες φορές έτσι, η δική μου οικογένεια, ότι τώρα έχεις κολλήσει. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτό που είδα, το είδα μπροστά μου. Ένα διάλειμμα από τα τηλεοπτικά μας με αυτή τη γλυκιά φιονισμένη φωτογραφία από το Instagram της Ευγενίας Μανολίδου. Ο Άδωνης ξυνίζει λίγο λόγω κρύου. Η Ευγενία σταθερή αξία με παγωμένο χαμόγελο γνωστή στον τόκρε μας και με λεζάντα «Oh, the weather outside is brightful» και «Let it snow» όλο το τραγούδι. Σε αντίθετο κλίμα, το ζεύγος Γουλανδρή Λεμού απολαμβάνουν το γαμήλιο ταξίδι τους στις Μαλβίδες. Μαριάννα και Φίλιππος πλέουν σε πελάγι ευτυχίας και σε αυτή την εκπληκτική πισίνα που αλήθεια δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Μπορεί να χάσατε λίγο την όρεξή σας για φαγητό, για μας όμως το καλοκαίρι αργεί ακόμη, οπότε φάτε άφοβα. Η Μαίρη Συναντσάκη τώρα γιόρτασε τα γενέθλιά της και οι φίλοι της της έκαναν μια ξεχωριστή τούρτα από cupcakes γιατί είναι γνωστό ότι τα λατρεύει. Ένας από τους φίλους της, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανέβασε και αυτή τη φωτογραφία στο Instagram. Στην επίσημη πρεμιέρα τώρα της παιδικής παράστασης «Πέπα το γουρουνάκι» στο θέατρο Βέμπο, μίλησαν στις κάμερες η Αγγελική Δαλιάνη και η Μαρία Κορινθίου. Μάλλον στην συνέντευξή του είπε ότι θα ήθελε πολύ να μεγαλώσει η οικογένεια. Ναι. Μπράβο. Μπράβο του. Άμα θέλει, ας τη μεγαλάσει. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή να μεγαλώσει, είμαστε μικροί ακόμα, εγώ αυτό λέω. Έχουμε κάποια χρόνια. Τώρα βλέπω την Ισμήνη και είναι ίδια ο μπαμπάς της. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Λέει μωρέ. Είσαι τόσο σίγουρη. Είναι τόσο σίγουρη. Όχι, η Ισμήνη είναι λίγο καρμπών με μένα, αλλά έχει και από τον Γιάννη κάτι, ναι. Μα σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Από τη φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Κορινθίου στο Instagram πάντως, που δοκιμάζει γόβες μαζί με τη μικρή Ισμήνη, η μόνη ομοιότητα την οποία μπορώ να δω να διακρίνουν στη γάμπα. Και το μάτι μας σίγουρα πάει πιο πολύ στη σεξι πόζα της Μαρίας και στα καλοσμιλεμένα της πόδια. Η Έλλη Στάι τώρα μπορεί μπούτι να μην έβγαλε, αλλά έβγαλε το σύντροφό της Νίκο Μουνδρέα βόλτα στο θέατρο. Ο φωτογραφικός φακός τους τσάκωσε και οι φήμες τη θέλουν να σκέφτεται το γάμο. Η Έλλη ξέρει. Μέρες που είναι όμως τώρα, ο Γιάννης Στάνκογλου απήγγειλε Παπαδιαμάντη στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων του Ψηρή και μίλησε και στην κάμερα του Happy Day για τη θρησκεία. Πιστεύω πάρα πολύ, δεν την, δεν την κάνω focus στην πίστη μου ακριβώς του τι που ακριβώς πιστεύω, αλλά πιστεύω σίγουρα ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από εμάς. Και σίγουρα όποτε βρίσκομαι σε χώρους, όπως είπα και πριν, είτε είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε είναι καθολική, είτε είναι βουδιστικός ναός, είτε οπουδήποτε έχω ταξιδέψει. Νιώθω αυτό το πράγμα. Υπάρχει και πρόταση να επιστρέψετε και τηλεοπτικά. Ναι, συζητάω κάποια πράγματα. Ακόμα δεν μπορώ να αναφέρω κάτι, αλλά ναι, έχω ήδη δύο προτάσεις. Στα του εξωτερικού τώρα, η Ειρίνα Σάικ ποζάρει στο εξώφυλλο της βραζιλιάνικης Vogue με την κοιλιά απ' έξω. Και εμείς θα αναρωτιόμαστε, είναι δυνατόν να είναι έτσι αυτό το κορμί στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της? Δεν περιγράφω άλλο και από αγγελάκι της Victoria's Secret πάω σε δικό μας ντόπιο αγγελάκι. Τη Σία την Κοσιόνη που εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων απλή, λιτή και απέριτη με τα φτερά της. Δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένο ή αν απλά έπαιζαν τα παιδιά πάνω στο κοντρόλ. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα μας άρεσε. Και κάπου εδώ σας αφήνω εγώ. Μείνετε συντονισμένοι όμως γιατί έρχονται πολλά καυτά νέα της Showbiz. Δείτε σε λίγο! Σκληρή κριτική στην Τόνια Σωτηροπούλου. Πότε είχε καριέρα στο εσωτερικό για να κάνει και στο εξωτερικό? Η Ντουκίσσα Νομικού αποκάλυψε το λόγο που δεν παντρεύτηκε το 2016. Τι προβλέπει για Φαίη Σκορδά, Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου η μοναδική Μαρία Παπαπέτρος? Tuo fala americano, 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 sienta a me chi t'ho fatà, tu vuoi vivere alla moda. Άνθιμος Ανανιάδης, γιατί θέλω να σας πω ότι όποτε αυτό το αγόρι περνάει μία βόλτα, έστω και έμεση από την εκπομπή μας, πέφτουν πολλά μηνύματα στο κινητό μου. Εγώ χαίρομαι πολύ γιατί έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα τον συναντήσεις. Βέβαια, τον συναντήσεις. Εννοείται. Ο Άνθιμος είναι ένα παιδί που, ενώ φαίνεται ότι είναι λόγω εξωτερικής εμφάνισης, επειδή είναι πολύ προσεγμένος, πολύ όμορφος, φαίνεται απρόσιτος, αλλά επειδή τον έχω γνωρίσει, πρέπει να σας πω ότι ό,τι σκέφτεται το λέει, είναι αυτόρμητο παιδί. Είναι δίδυμος. Είναι δίδυμος, γι' αυτό τον συμπαθώ και ιδιαίτερο. Το δίδυμος είναι κακό, γι' αυτό το λες έτσι. Είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Λένε όχι για τους άντρες, παιδιά. Ναι, παρότι το λέει μάλλον για πλάκα ή του έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με τις φίλες μου, όποτε μιλάμε για τα ζώδια και λέμε ξέρω εγώ, μεταξύ μας, όλες το λέμε, τι ζώδιο είναι, ή πιο διακριτικά πότε έχεις γενέθλια για να το μάθεις. Και μαθαίνουμε ότι είναι δίδυμος, κάνω κάτι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μακριά. Εγώ το κάνω για άλλο ζώδιο, η δίδυμη είναι μια χαρά. Εσείς είστε τέλειοι, είστε κορίτσια όμως. Πάντως δεν ξέρω, μου είναι πολύ συμπαθής, αλλά δεν ξέρω αν το κάνει επιτιδευμένα, έτσι θέλει να κρύβει ένα μυστήριο γύρω του, μιλάει πάντα έτσι με διφορούμενα λόγια, είναι δική μου ιδέα, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Είναι ο Άνθιμος, παιδί μου, είναι μια κατηγορία μόνος του. Νομίζω ότι είναι σχολή και μπορεί, έτσι. Δεν μπορούσα να φανταστεί πόσο ανήκουμε μόνο για τη συνέντευξη. Επίσης ναι. Φαίνεται ότι έχει περάσει κάποιο καιρό στο εξωτερικό. Έχει αυτό το. Καλά, ότι κοντεύει να αλλάξει τα ελληνικά του. Πέρα από αυτό, μιλούσαμε με τον κύριο Βουτσά τις προάλλες. Ήμασταν και με την Νικολέττα και την Χάλη και μιλούσαμε και λέει ο κύριος Βουτσάς, ο Άνθιμος πλέον το έχει διατηρήσει. Λέει, έλα Κώστα, τι γίνεται, hello. Μας το έλεγε. Το έχει αυτό πέρα. Ναι, αλλά να πούμε ότι φωτίστηκε και το πρόσωπο του κυρίου Βουτσά όταν μιλούσε για τον. Ναι, δεν το είπα για αρνητικό. Όχι, καλέ, προς Θεού. Πήγα να πω ότι τσαλακώνεται, δηλαδή λέει αλήθειες, λέει πράγματα που λένε οι stars στο εξωτερικό. Δεν έχει ταμπού. Και καλά κάνει. Ναι, γιατί είναι και σε μια εκπομπή που τέτοιες εκπομπές στο εξωτερικό από εκεί ήρθανε, που είναι και το ταλέντο του παρουσιαστή να κάνει τον καλεσμένο του να νιώθει άνετα. Βρε τον Άνθιμο. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να δούμε μαζί, παιδιά, ξανά λίγο την Κέλικα Λεκίδου που ήταν καλεσμένη χθες στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η οποία έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι είναι η ωραιότερη περίοδος μέχρι και σήμερα. Από όλες τις απόψεις, από το σώμα, από το πρόσωπο. Είπε εντωμεταξύ τώρα για αυτό που λες ότι έχει ομορφύνει, εκτός του τατουάζ που βλέπουμε εδώ πέρα που είναι το μάτι της μητέρας της, που είναι από φωτογραφία. Αυτό μπορείς λίγο να μου το εξηγήσεις, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί ήθελε να έχει τη μητέρα της μαζί της πάνω στο σώμα της, όχι. Δεν ζει. Πήρε από μια φωτογραφία το μάτι της και έκανε πιστή αντιγραφή πάνω στο σώμα της. Πάρα πολύ ωραίο μάτι πάντως, τώρα πέρα από την πλάκα. Αυτό εννοείται πως έχει μια βαθιά σημασία. Για την ίδια είναι κάτι πολύ ωραίο αν αρέσει σε κάποιους του τατουάζ, αλλά κάποιοι μπορούν να το βρουν και λίγο creepy. Μπορούν να τους καταλάβουν. Λίγο τρομακτικό να πούμε, ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ωραίο και τόσο. Δηλαδή, αν σκεφτείς γενικότερα. Όχι, εγώ ξέρεις. Εδώ άλλοι πάνε και κάνουν ολόκληρο πρόσωπο γυναίκα, ξέρω εγώ. Ή τους γονείς τους. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι έχω ένα φίλο μου που έχει κάνει το παιδί του, το μωράκι του. Δηλαδή, πήγε τη φωτογραφία και του το ξεπατικώσαν ακριβώς το ίδιο. Είναι λίγο τρομακτικό, εντάξει. Αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει αν για τον ίδιο τον άνθρωπο έχει κάποιο συμβολισμό. Είπε, βλέπει τι γίνεται πίσω της, παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα πάντως την ανάγκη της να νιώθει τον άνθρωπό της, που είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος στη ζωή της, η μητέρα της, να τον νιώθει κοντά της με οποιοδήποτε τρόπο. Και ξέρει κάτι, μπορεί να εμείς κάποιοι ας πούμε να κοροϊδέψουν, αλλά όταν έχεις έστω και την αίσθηση ότι είναι κοντά σου με αυτόν τον τρόπο και εσύ προλαμβάνεις κάποια πράγματα και εσύ προλαβαίνεις κάποιες κακό. Το πιστεύω όπως το λες. Το πιστεύω όπως το λες. Το πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι που μας το έχει ζητήσει ο Μιχάλης αλλά και όλα τα γόρια εδώ του πλατό. Την Ειρίνα Σάικ στο εξώφυλλο τη Βραζιλιάνικη. Είναι η Βραζιλιάνικη Vogue, αλλά εγώ τώρα πριν ξεκινήσω για να είναι από τους τελευταίους σχολιασμούς για το 2016, άλλη μια κυλίτσα φουσκωμένη είναι δεν είναι. Θέλω να παρακαλέσω εδώ πέρα τώρα και να μου το υποσχεθείτε. Μη μου φέρετε καμιά μέρα την Γκέιτλι Τζένερ, τη μαμά μπαμπά και πούμε ότι έχει λίγο φουσκωμένη κυλίτσα, γιατί μετά εκεί σηκώνω και εγώ και η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Ναι, πάντως η Ειρήνα είναι έγκυος. Η Ειρήνα είναι έγκυος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή όμως εδώ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πριν από κάποιους μήνες και κάποιοι λένε λογικό ότι βλέπουν την κυλίτσα λίγο φουσκωμένη. Δεν ξέρω αν είναι φωτοσοπαρισμένη η φωτογραφία. Είναι δηλαδή. Τι είναι, φέτες είναι, που είναι φουσκωμένη. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αυτή, αλλά άμα με ρωτάγανε και μου λένε ποιο πιστεύει ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος τη χρονιά που μα πέρασε με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Λυπάμαι, δεν θα είσαι εσύ. Θα είναι παιδιά Ειρίνα Σάικ, η οποία και παντρεύτηκε τον Bradley Cooper ή τη ζητήσει γάμο το γίνει και την κοτρώνω τη φόρεσε. Δηλαδή πήγε και κοιτάξτε. Και το παιδί του περιμένει. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Βίκυ, βάλτε άλλη μια φορά τον Bradley. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Βάλτε λίγο Bradley. Γιατί μερικοί άνθρωποι μπορούν να τα έχουν όλα. Να είναι. Α, μην το λες αυτό, Σοφία, γιατί ο καθένας κουβαλάει το δικό του. Εδώ είναι και η κυλίτσα, έτσι. Δεν ξέρουμε, πάντως δείχνουμε πολύ ευτυχισμένοι και να είναι. Είχε πρώην τον Ρονάλντο, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Και τόσο δεν είναι αυτή η σχέση. Κανένα τυχαίο. Σε σχέση με τον Bradley Cooper και με αυτή την εξέλιξη που υπάρχει τώρα η ζωή της, νομίζω πως είναι πολύ καλύτερα. Πάντως παντού υπάρχει το τυχερό εκεί έξω. Πώς δεν υπάρχει, αγάπη μου. Εδώ η φωτογραφία να πούμε που τη βλέπουμε τόση ώρα που είναι με τον Bradley Cooper είναι και η πρώτη φωτογραφία που στην ουσία μπορούμε να δούμε και την κυλίτσα της γιατί είναι. Σκέψου ότι είναι τώρα πλέον είναι εμφανή σκυλιά, ναι. Τι παιδί θα βγει, λέω, σκεφτείτε. Άσε, παιδί μου, σου λέω τώρα να πάμε λίγο να κουμπίσουμε, να πάρουμε λίγο από το χρήσμα. Όλα. Χρήσμα, Ειρήνα. Χρήσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια έτσι πολύ ωραία συνέντευξη που πήραμε, όχι εγώ, η Βάσια η Δουκομοπούλου, από τον Γιώργο Παράσχο. Ο Γιώργος Παράσχος τον είχαμε μάθει κυρίως μέσα από τη συνεργασία του στην εκπομπή της Ελένης Μανεγάκη. Και μάλιστα του ρωτήσαμε, θα γίναγε ποτέ ξανά στο ρόλο αυτό. Και μας απάντησε, όχι. Το γιατί, θα το δείτε τώρα. Συναντήσαμε τον Γιώργο Παράσχο στις πρόβες της νέας του θεατρικής παράστασης «Ας ερχόσουν για λίγο» και εκείνος μας μίλησε για την τηλεόραση και τη συνεργασία του με την Ελένη Μανεγάκη, αλλά και την οικογένειά του. Θέατρο ή τηλεπαρουσίαση? Μεγάλο ερώτημα, γιατί και τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέατρο για μένα είναι κάτι το οποίο αυτό που αλλάζεις με τον κόσμο, την άβρα του κόσμου, βλέπεις κατευθείαν κάτω την αντίδρασή του. Είναι μαγικό, γιατί το ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος ότι στο θέατρο αν κάνεις λάθος δεν μπορεί να ξαναπάς πίσω το και να το ξαναπάς από την αρχή. Τηλεοπτικό γίνεται. Στο τηλεοπτικό το καλό που έχει είναι ότι γίνεσαι πολύ πιο εύκολα αναγνωρίσιμος στον κόσμο. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα είναι τα χρήματα διαφορετικά, πληρώνεσαι με άλλον τρόπο από το θέατρο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα ξανακάνατε τηλεόραση? Τα ξανά έκανα, ναι. Και επίσης ίσα που αναζητάω να βρω και ρόλους που να είναι κόντρα σε μένα, να μην είναι κοντά σε μένα. Σε κάποιον άλλο ρόλο, όχι αυτού του ηθοποιού στην τηλεόραση, πώς ήσασταν, ας πούμε, και στην Ελένη Μανεγάκη, θα ξαναεπιστρέφατε? Αν ήταν κάτι που μπορώ να το υποστηρίξω, ναι, ίσως και να το έκανα. Γιατί πλέον, εντάξει, αυτό που έλεγα πάντα, ότι μπορεί κάποιος χορευτής ή τραγουδιστής να παίξει στο θέατρο. Αν του ζητηθεί, γιατί όχι, κι εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Αλλά δεν μπορεί αυτός ο χορευτής ή ο τραγουδιστής μετά να βαφτιστεί ηθοποιός. Ούτε μπορώ κι εγώ μετά, σαν ηθοποιός, να συμμετέχω σε ένα πάνελ. Δεν μπορώ μετά να παρουσιάζομαι ως παρουσιαστής ή να δείχνω και να λέω ότι είμαι δημοσιογράφος. Είναι πολύ κόντρα και άδικο αυτό. Άλλο το να τα κάνουμε όλοι, όλα, σε εισαγωγικά πάντα. Ετοιμάζεται μια ευκαιρία, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και χρειάζεται να δουλέψουμε για να έχουμε κάποια λεφτά και τα οικογενειακά μας έξοδα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μετά από την Ελένη Μανεγάκη που συμμετείχα ότι είμαι πανελίστας. Σωστά. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Μπορεί να το κάνετε και για βιοποριστικούς καθαρά λόγους αυτό? Ναι. Αν μου το έλεγες πριν ένα χρόνο, θα σου έλεγα ότι θα κάνω τα πάντα σε πλαίσια εισαγωγής πάλι ότι ανέμει μόνο και μόνο για να μπορέσω να επιβιώσω και να επιβιώσει και η οικογένειά μου. Αλλά πλέον έχω καταλάβει ότι δεν είμαστε όλοι για όλα και δεν πρέπει να κάνουμε όλοι τα πάντα. Όταν κάτι είναι κοντά σε μένα και μπορώ να το υποστηρίξω, θα το κάνω. Όταν άλλος μου ζητάει να κάνω κάτι παράλογο για μένα, δεν μπορώ να το κάνω. Σας έχει ζητηθεί κάτι παράλογο? Έχει τύχει να μου προτείνουν κάτι, όπου τους είπα ότι δεν μπορώ. Μου λένε, μα είσαι ηθοποιός, δες το σαν ρόλο. Και λέω, δεν γίνεται, γιατί όταν είσαι σε κάποια εκπομπή, εκεί ό,τι και να πεις, μα ό,τι και να πεις και ό,τι και να κάνεις, θα το χρεωθείς εσύ. Προσωπικά πώς είστε? Από τη στιγμή που ήρθε το παιδί, έγινε μια απομυθοποίηση στο παρελθόν μου και πλέον στο παρόν μου, ότι βλέπω τα πράγματα πιο λογικά. Επιλέγουμε τα πράγματα που πατάνε στη γη. Δεν είμαστε σε κάποιον κόσμο φανταστικό. Πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουμε στον πλανήτη γη, να δούμε τι μας συμφέρει, τι όχι, τι πρέπει να κάνουμε για το παιδί, τι πρέπει να κάνουμε για μας. Και μπορώ να πω ότι μου έκανε πολύ καλό ο ερχομός της κόρης μου. Καλό παιδί, παιδιά. Πολύ συνειδητοποιημένο και πολύ τάλαντο παιδί. Εγώ δηλαδή τον θυμάμαι σαν καλό παρουσιαστή, τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία. Τώρα βλέπω ότι παίζει και σε θεατρική παράσταση. Και μπαμπάς με την οικογένειά του. Να τον χαίρεται η γυναίκα του, έχω να πω εγώ. Μου έκανε εντύπωση ότι σαν ζευγάρι είναι τόσο διαφορετική. Δηλαδή βλέπεις έναν πολύ ψηλό, μελαχρινό και μια ξανθιά ανοιχτόχρωμη. Είδες τελικά τα ετερόνυμα έλκονται. Γενικά οι τοποθετήσεις μου όπως βλέπεις. Δεν είναι καθόλου κακό ο ψηλός ο μελαχρινός με την πιο κοντούλα ξανθιά, να ξέρεις. Το κρατάμε. Τα λέμε όλα κι εμείς εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή πριν τελειώσει αυτή η χρονιά. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μάθουμε το λόγο που η Ντουκίσσα Νομικού, όπως η ίδια δήλωσε στη συνέντευξή της, δεν παντρεύτηκε το 2016. Πρώην συνεργάτης της Ελένης Μανεγάκη, κορίτσια και αγόρια, βρέθηκε στην εκπομπή της Φαίη Σκορδά. Τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αλλά επίσης συναντήσαμε η Σοφία μας την Μαρία Παπαπέτρος, μιλήσαν για πάρα πολλά πράγματα, αλλά εννοείται ότι τη ρώτησες και όσον αφορά αγαπημένους Έλληνες celebrities και το μέλλον τους, ποιο θα είναι το μέλλον τους για το 2017, όπως της Φαίη Σκορδά, του Γιώργου Λιάγκα, της Φαίη Σκορδά, του Γιώργου Λιάγκα, για τους γνωστούς λόγους βέβαια ρωτάμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να δούμε από το χθες μέχρι και το σήμερα. Σ' αρέσει η Βίκυ Χατζιβασιλείου σαν γυναίκα? Πολύ όμορφη γυναίκα. Και εμένα πάρα πολύ. Θέλεις να πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον κόσμο πώς ήταν, πώς εξελίχθηκε και πώς είναι και σήμερα? Φυσικά που εντάξει, νομίζω ότι όλοι την βλέπουμε. Η Βίκυ Χατζιβασιλείου αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής showbiz. Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στη δεκαετία του 90 και για 9 χρόνια περίπου εργάστηκε στον Αντένα σε μία από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα». Εκεί τη συναντάμε πολύ νεανική, με μαύρο χρώμα στα μαλλιά, μέτριο μήκος και πλάγια φράντζα. Επιλέγει έντονα χρώματα, όπως το γαλάζιο στα ρούχα της, που συνήθως προσανατολίζονται σε πουκάμισα με βάτες της εποχής, αλλά και αυστηρά κοστούμια και σακάκια σε συνδυασμό με χρυσά αξεσουάρ. Από το 2000 και μετά περνάει στο δυναμικό του Α, ενώ παράλληλα με διάφορες άλλες δημοσιογραφικές δουλειές ξεκινάει την εκπομπή ορόσημο στην καριέρα της, το Πάμε Πακέτο. Η Βίκυ ξεκινάει με το μελαχρινό χρώμα στα μαλλιά της, συχνά με φράντζα και θηλυκά μίντι φορέματα σε στυλ κλεψίδρα σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Στη συνέχεια αλλάζει τα μαλλιά της σε πιο ανοιχτό καστανό χρώμα προς το κόκκινο, διατηρώντας το σε μέτριο μήκος. Οι επιλογές της είναι ανάμεσα σε μίντι ή μίνι φορέματα, σε μαύρους ή μπλε χρωματισμούς, με έντονες γόβες ή πέδιλα. Συχνά επιλέγει θηλυκές μίντι φούστες, ακόμα και σε δερμάτινο ύφασμα, με πουκάμισα και σακάκια. Φυσικά, η πιο εντυπωσιακή πλευρά της αναδεικνύεται μέσα από μάξι φορέματα σε έντονα χρώματα ή μεταλλιζέ επιλογές. Συχνά ακόμα επιλέγει και cigarette παντελόνια με χαλαρά tops και t-shirts. Η Βίκυ δεν ξεχνάει και την αθλητική πλευρά της με εντυπωσιακά μαγιό και αθλητικά μπουστάκια. Η γνωστή δημοσιογράφος είναι μία από τις πιο πολυμήχανες εκπροσώπους της ελληνικής showbiz. ήταν, είναι και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παιδιά, πραγματικά γυναίκα. Όσον αφορά τώρα την πρώτη φωτογραφία, είπαμε, εποχής εκείνης. Παλιά, ξαπέρθει λίγο. Είναι και εποχές, παιδιά. Δεν θυμάστε τα κουκοράκι, η βάτα. Εντάξει, δεν άλλαξε όμως. Όχι. Την αναγνωρίζεις ότι είναι η Βίκυ Χατζιβασιλείου. Ναι. Μεταβίας. Όχι. Καταλαβαίνετε, παιδί μου, ότι είναι, αλλά είναι αναλόγως και τη φωτογράφηση, αναλόγως το κόνσεπτ, οκ. Μελαχρινή. Εννοείται ότι όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, το σκούρο το μαλλί αγριεύει, γι' αυτό και το ανοίγουν όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι, για πες κι άλλα. Οπότε είναι λογικό ότι βλέπουμε ότι και από το καστανό σιγά-σιγά το ανοίγει, γιατί κάθεται καλύτερα δίπλα στο πρόσωπο, δεν είναι τόσο άγριο. Αλλά και σε εκείνη τη φωτογράφηση που είχε γίνει ντόρος, με πρώτα τελευταία φωτογραφία στο Downtown, εντάξει, που λέγανε ότι μοιάζει λίγο με την Caitlyn, ξέρετε, το μπαμπά μαμά Καρδάσιαν. Άντε καλέ, είχαν πει τέτοιο πράγμα. Είπα τι έλεγε ο κόσμος. Σοβαρά. Είχε γίνει χαμός. Συγγνώμη, Βίκυ, μόνο εγώ το ήξερα, το μάθα τώρα. Είχε γίνει ο χαμός με τον Γιώργο το Λιάγκα, είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Εγώ το σχόλιο αυτό το βρίσκω πολύ άσχημο. Είναι η ίδια εποχή που είχε κάνει η Caitlyn του Vogue. Ναι, και μετά τον Downtown έκανε βασισμένο σε εκείνο το κόνσεπτ μια φωτογράφηση, χωρίς όμως να σημαίνει κάτι. Όταν δουλεύει σε περιοδικό εδώ στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων. Παιδιά, πουθενά δεν υπάρχει παρθενογέννηση, φυσικά θα δεις ότι κόνσεπτ από το εξωτερικό και το θέμα μου δεν ήταν το κόνσεπτ. Έλα, μωρέ, ό,τι και να πεις τώρα για τη Βίκυ Χατζιβασιλείου δεν μπορείς να τη μειώσεις. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν το συζητάμε. Ναι, Μιχάλη μου, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ξέρετε τι άλλο βγάζει πολύ η Βίκυ Χατζιβασιλείου. Βγάζει αυτό το σεξι. Πόσο και να μεγαλώνει, παραμένει εκεί. Είναι πολύ σεξι γυναίκα. Και γοητευτική. Συμφωνώ. Είναι σαγηνευτική με την καλή την έννοια. Μου είπατε κάτι από το κοντρόλ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μάθουμε. Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να το πω, ρε παιδί μου. Πότε έχει καριέρα στο εσωτερικό για να έχει και στο εξωτερικό. Αυτό το είπε κάποιος και το είπε για την Τόνια Σωτηροπούλου. Χοντρό. Δεν το λες και λίγο. Έτσι. Αλλά και ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει να κάνει σεξ 9 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να δούμε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα πιο απολαυστικά και ενδιαφέροντα νέα της ελληνικής και ξένης showbiz. Το χιόνι έκανε την πρώτη του εμφάνιση και είμαστε όλο και πιο κοντά στο να αποχαιρετήσουμε το 2016 και να υποδεχτούμε σιγά σιγά το νέο καλοφώτιστο έτος. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί η Ντουκίσσα Νομικού αποκαλύπτει γιατί δεν παντρεύτηκε τη χρονιά που μας πέρασε. Η Μπέσσυ Αργυράκη σχολιάζει τη θεαματική αλλαγή στην εμφάνιση της κόρης της και η Elsa Hosk θα μετατρέπεται σε φωτιά στα κόκκινα. Ξεκινάω με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Άλκη τη Πρωτοψάλτη, που ξανά έγιναν για λίγο παιδιά, με αφορμή την εμφάνιση του χιονιά. Ο Γιώργος Παπαδάκης, από τις 4.30 ώρα το πρωί, βρέθηκε με τους συνεργάτες της εκπομπής του, Μπάγια Αντωνοπούλου και Ντίνο Χιωμόπουλο, έξω και απόλαυσαν το χιόνι, βγάζοντας φωτογραφίες. Η παρουσιάστρια απαθανάτησε τη στιγμή, ανεβάζοντας τη φωτογραφία τους με φόντο τη χιονισμένη Αθήνα. Μια πιο διακριτική φωτογραφία, που δεν φαίνεται και πολύ η ίδια, έβγαλε και η Άλκη τη Πρωτοψάλτη, στη χιονισμένη Αθήνα, τολμώντας να βγει από το σπίτι της και να μας πει τη δική της λευκή καλημέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε ποιος κατακεραυνώνει την Τόνια Σωτηροπούλου αλλά και τη Μαίρη Συναντσάκη. Πρόκειται λοιπόν για τη γνωστή καυστική στυλ της Λουέλας και Κρουέλας στο περιοδικό Downtown. Χαρακτηριστικά, οι δύο φίλες λένε για τη Μαίρη Συναντσάκη ότι θα έπρεπε να πενθεί όποιος ακούει τις κρυάδες της, ενώ για το άλλοτε κορίτσι του James Bond, Τόνια Σωτηροπούλου, λένε χαρακτηριστικά. Η εξαφανισμένη Τόνια Σωτηροπούλου είπε θα δώσει βάση στην καριέρα της στο εξωτερικό και συνεχίζουν γιατί ότι είχε στο εσωτερικό καριέρα. Ας αφήσει τα περιτά και ας βάλει στόχο να κάνει γενικά κάπου καριέρα. Απαπαμέι στάζουν τα στοματάκια τους. Παραμένω και συνεχίζω με τον Downtown και την υπέρλαμπρη Ντουκίσσα Νομικού, η οποία φωτογραφήθηκε στο εξώφυλλο και μίλησε στο περιοδικό για το 2016 και για το γάμο της με τον Δημήτρη Θοδωρίδη. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως δεν παντρεύτηκε το 2016 γιατί ήταν δίσεκτο έτος, ενώ ο γάμος της μπορεί να γίνει ξαφνικά. Επίσης, για πρωτοχρονιάτικο δώρο θα ζητούσε φιλιά, αγκαλιές και μία κάρτα από τον σύντροφό της. Φυσικά βαριέται τις κατηνιές και δεν θέλει να απολογείται κάθε φορά για ό,τι κάνει, ενώ τέλος η ίδια αποκαλύπτει πως της έχουν τύχει δύο έντονα περιστατικά με επίμονους θαυμαστές. Ο ένας έρχονταν κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο στο σταθμό του ραδιοφώνου που δούλευε. Ήταν σοκαριστικό, αναφέρει, ενώ κάποιος από το σταθμό της είπε πως τον έχουν ελέγξει και είναι άοπλος. Καθώς ο δεύτερος στόκε της περιορίστηκε ηλεκτρονικά, αφού λάμβανε χιλιάδες email από τον ίδιο, ο οποίος πίστευε πως είχαν σχέση. Σε άλλα νέα τώρα, πιο μουσικά, πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα μουσικής γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού και πολλοί επώνυμοι έδωσαν το παρόν. Η χειρότερη της ζωής μου. Για πολλούς λόγους, πολλές απ' μόνο για έναν λόγο, εντάξει, ναι, εννοείται. Αλλά αυτό είναι που θα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή, είναι το θέμα του παπά μου. Γι' αυτό λέω ότι εννοείται έχω λυπηθεί για όλα αυτά που έχουν γίνει και τώρα τι συζητάμε. Ναι. Η μητέρα μου τελευταία μου κάνει παράπονα ότι βγαίνω πολύ στη τηλεόραση, οπότε θα... Της υποσχέθηκα ότι θα το ελαττώσω αυτό. Όταν είμαι στο κέντρο της πόλης και οδηγώ, αν δεν νιώθω καλά εκείνη τη μέρα για οποιοδήποτε λόγο, θα κλείσω τα παράθυρα του αυτοκινήτου μου και θα βάλω κλασική μουσική. Θα βάλω μουσική soundtrack από μια ταινία, ας πούμε, που θα με μεταφέρει σε μια τελείως διαφορετική ψυχολογία. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ξαναμιλήσετε μετά από όλο αυτό και να υπάρξει έτσι μια. Ποτέ. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να την αναλύσω ποτέ. Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για την απίστευτη εντυπωσιακή μεταμόρφωση της κόρης της Ευελίνας. Η κόρη μου έχει πάει, έχει ξαναγυρίσει και κάτι ετοιμάζει για Αμερική. Δεν μπορώ να πω ότι σε αυτό το θέμα του αδυνατίσματος τη στήριξα, γιατί αν ήταν θα είχα στήριξει και τον εαυτό μου εδώ και χρόνια, παιδιά. Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση να το πω, αλλά επειδή είμαι ειλικρινής το λέω. Είναι πολύ δυνατή, δεν μοιάζει στο δικό μου χαρακτήρα, είναι εγκρατής και έγινε το μεγάλο κλικ. Έχασε 31 κιλά και με γυμναστική βέβαια, με φοβερή δίαιτα και τα λοιπά και πραγματικά της βγάζω το καπέλο. Αυτό της έκανε το κλικ, αυτό της Αμερικής. Σε άλλες αποκαλύψεις, ο Σπύρος Μπιμπίλας ειλικρινέστατα εξομολογήθηκε τι τρέχει στην ερωτική του ζωή, αλλά και γιατί έχει κάνει διαθήκη. Γιατί είναι πολύ οργανωτικός. Κάποια εποχή είχα 17 ασφάλειες. Πλήρω. Όποιο φίλο μου γινόταν ασφαλιστή, πήγαινα εγώ και έκανα. Έλα, μωρέ, θα κάνει ασφάλεια σε μένα. Άντε να κάνω και σε σένα. Πλήρωνα την μια ασφάλεια, πλήρωνα την άλλη ασφάλεια. Τα ασφάλεια τη ζωή. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή τη εξαγόρασα και πήρα ένα διαμέρισμα. Και τώρα ακόμα έχω 3 που πληρώνω. Μου λένε, γιατί έχει τα αυτοκίνητά σου μεικτές ασφάλειες, μήπως μου συμβεί κάτι. Και όποτε μου έχει συμβεί κάτι, τα πληρώνει η ασφάλεια. 2. Και 6 πήρα. 6 σπίτια. Τα οποία τα χρωστάω και όλα στην τράπεζα τα μισά. Τα υπόλοιπα τα πληρώνω κανονικά βέβαια, τις δόσεις, κανονικότατα. Δεν έχω κάνει πλαστικές και το λέω. Το μόνο που έχω κάνει είναι λέιζερ, τίποτα άλλο. Είναι η ανάπλαση κυτάρων, μόνο αυτό. Κάθε 4-5 μήνες κάνω μια φορά. Υπάρχει κάτι που σου λείπει σήμερα? Αν μου λείπει, θα σου έλεγα ότι μου λείπει μια ωραία σχέση. Αλλά εντάξει, δεν την έχω και απόλυτη ανάγκη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα δηλαδή που μπορεί να αντέξεις χωρίς σεξ? Μα το έχω δηλώσει. 9 χρόνια. Η Elsa Hosk είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της Victoria's Secret. Εκείνη λοιπόν, πιο σεξι από ποτέ, ποζάρει με hot κόκκινο μαγιό και προκλητικές πόζες, ενώ τα βλέμματα κλέβει και η λεπτομέρεια του σκουλαρικιού στη μύτη της. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ποιος πρώην συνεργάτης Ελένης Μανεγάκη βρέθηκε στο πλατό της Φαίη Σκορδά. Πρόκειται για τον γνωστό μάγειρα Βασίλη Καλίδη, ο οποίος δεν θα πιστέψετε τι αποκάλυψε ότι κάνει η μητέρα του. Όταν η μητέρα μου μπήκε στο Instagram, έχει παρατσούξει. Δεν έχει λογαριασμό. Ναι, το τρέχει η εγγονή της, αλλά έχει άποψη, ανεβάζει, κάνει σχόλια. Και έχει μπει με παρατσούκλι, δεν θα πω ποιο, για να γράφει από μένα από κάτω: μπράβο, Βασίλη, είσαι ο καλύτερος μάγειρας. Καλίδη, μόνο εσύ πρέπει να είσαι στην τηλεόραση, κανείς άλλος. Γράφει κάτι ευτικά. Έχει κάνει παρατσούκλι. Ψευδώνυμο. Και γράφει τα καλύτερα για σένα. Μπράβο, Βασίλη. Βρίζει κανέναν που σου γράφει κάτι ελαφρυντικό? Σε πιο δυσάρεστα νέα τώρα, ο ηθοποιός Δημήτρης Βεάνος έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε θλίψη σε αγαπημένα πρόσωπα αλλά και συναδέλφους του καλλιτεχνικού χώρου. Καλεσμένη στο Happy Day βρέθηκε η Μπέσσυ Μάλφα και μίλησε για τη φημολογούμενη κόντρα της για τα ποσοστά με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Όχι, είναι ψέματα. Είναι απέσιο, είναι φρικτό. Χτυπάνε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φερθεί τουλάχιστον σε μένα απίστευτα. Αρκεί να σας πω, στην περιοδία μας πλήρωνε τα πάντα, ακόμα και το δωμάτιο του Γιάνγκου. Δηλαδή είναι τρελό τελείως. Δεν δουλεύω καν με τον κύριο Ρίγα. Άρα για να καταλάβεις πόσο ψέμα είναι όλο αυτό. Είναι του τρελού. Είναι όλο του τρελού. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν να τον χτυπήσουν τον άνθρωπο γιατί είναι άψογος. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, είναι σημαντικό. Ενοχλεί να είσαι καλός στην εποχή μας. Ενοχλεί. Η Πινελόπη Πλάκα μας κάνει πλάκα, μάλλον περνώντας ξένια στις στιγμές στο Λονδίνο. Η γνωστή ηθοποιός έχει βγάλει φωτογραφίες έξω από κάθε πόρτα, κτίριο και σταθμό της μεγαλούπολης. Το στολισμένο Λονδίνο αποτελεί το πιο hot προορισμό των Χριστουγέννων και η Πινελόπη Πλάκα επέλεξε να είναι εκεί. Αυτές ήταν οι πιο απολαυστικές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ελληνικής και ξένης showbiz. Μείνετε μαζί μας γιατί τα καλύτερα είναι εδώ. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Πόσο πολύ αγαπάω Σπύρο Μπιμπίλα που έχει σημαδέψει όλα μας τα νιάτα με τη φωνή του μέσα από όλες αυτές τις υπέροχες μεταγλωτήσεις που έκανε. Και προφανώς από εκεί ο άνθρωπος έβγαλε αρκετά λεφτά. Κάπως εξηγούνται τα 6 σπίτια. 18 ασφάλειες. Ασφάλειες ζωής, υγείας. Είναι μαζί και αυτό. Ασφάλειες ζωής, ναι. Και άλλες 2-3 αυτοκινήτου. Μεικτή κιόλας που είναι και ακριβή. Μεικτές είναι πιο ακριβώς. Γιατί μεικτή είναι πιο ακριβή? Η μεικτή είναι πιο ακριβή γιατί αν συμβεί κάποιο ατύχημα, η ασφαλιστική πληρώνει και τα 2 αυτοκίνητα. Όντως τώρα. Δηλαδή συζητάμε για τις ασφάλειες. Ο άνθρωπος είπε άλλα πράγματα. Δηλαδή θα με τρελάνετε. Είναι μέχρι να φτάσουμε στο σεξ. Ποιος σου κάνει πιο πολύ? Α, μπράβο. Μα πείτε μου, 9 χρόνια. Μπορεί και εκεί να μην κάνει για ασφάλεια. Κόβεται το σεξ. Πώς γίνεται μετά από 9 χρόνια? Το ξεχνάς. Όχι, πώς το ξεχνάτε, Σοφία? Σαν το ποδήλατο είναι, δεν το ξεχνάτε. Εγώ πιστεύω ότι όλα ξεχνούνται. Ό,τι αφήνει, σε αφήνει. Γιατί ξεχνιέται το ποδήλατο. Βέβαια. Εγώ τώρα προχθές που πότε έκανα ποδήλατο προς το δεσπιστό. Στις πρώτες πεταλιές πέφτεις. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι. Κοίταξε, μπορεί να σου συμβεί κάτι στη ζωή σου που να σε κλονίσει, είτε είναι μια πρώην σχέση, είτε μπορεί να είναι Παναγιά μου μακριά από εμάς και από τον κύριο Μπιμπίλα, μια κακοποίηση. Και να μην θέλεις να το ξανακάνεις για κάποιο διάστημα. Να σου βγαίνει αρνητικά, αντίθετα. Σου βγαίνει αρνητικά. Ή να μην έχεις όρεξη, ρε παιδάκι μου. Νομίζω ότι ο κύριος Μπιμπίλας είναι από τους ανθρώπους που θα ήθελε το άλλο του μισό να είναι κάτι που θα τον εμπνέει. Οπότε ίσως δεν έχει βρει αυτόν τον άνθρωπο που θα τον γεμίζει και θα τον εμπνέει, προκειμένου να ολοκληρώσει. Και από επιλογή κάθεται έτσι 9 χρόνια. Μπορεί να είναι και από επιλογή, παιδιά, και εδώ που τα λέμε. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Μπιμπίλα. Εδώ βλέπουμε κοπέλες της ηλικίας μας, της γενιάς μας. Να είναι μόνες τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι κοπέλες της ηλικίας μας... Βλέπετε αυτές τις κοπέλες, εγώ δεν ξέρω. Θα σου πω που είναι. Είναι μόνες, αλλά δεν νομίζω να απέχουν και χρόνια από το σεξ. Ναι, απέχουν. Μερικές μέρες μόνο να απέχουν ώρες. Σοφία, ξέρω επίσης κοπέλες που έχουν σχέση και απέχουν από το σεξ. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Τέλος πάντων. Πάντως εγώ τον πιστεύω σε αυτά που λέει. Δεν τα λέει δηλαδή για να εντυπωσιάσει. Όχι, παιδί μου άνθρωπος, δεν τα εννοείται τα πιστεύω. Τον βλέπω ειλικρινή. Επίσης δεν σχολιάσαμε το λέιζερ για την ανάπλαση κυτάρων που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς γίνεται? Θα το ρωτήσουμε. Άντε σταμάτα μόνο που έχεις τέτοια ανάγκες. Τώρα νέο κορίτσι πανέμορφο κούκλα. Γενικά μου αρέσει που οι άντρες μπαίνουν στη διαδικασία να προσέχουν τον εαυτό τους. Τι κάνουν τα μποτέ του, συμφωνώ. Να σου πω και κάτι άλλο που λέει, γιατί άλλοι το κρύβουνε. Εμένα, παιδιά, ξέρετε τι δεν μου αρέσει. Άστο εσύ. Δεν μου αρέσει καθόλου η Elsa, πώς την είπαμε, Hosk. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Κοίτα, δεν μπορεί να την κάνει. Απλά θα με κάνετε να μιλήσω τώρα. Τι δεν σα αρέσει? Μόλις την είδατε να πείτε τι είπατε. Να τη δούμε. Να έχουμε αυτά μπροστά μας. Να έχουμε φάει αυτές μέσα τον κύριο αγαπητό να είναι καλό άνθρωπο. Παύλου με like, μην ξεχνάτε. Τόσα και τόσα και τόσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπορεί να το κάνουν για μας. Να την άρθει. Φοράμε και ίδιο χρώμα. Δηλαδή, τι είναι πάλι. Όχι, θέλω ειλικρινά να πείτε εδώ πέρα στον κόσμο τι είπατε μόλις είδατε την Elsa Hosk προηγουμένως στο βίντεο. Να μην παίξει αυτό το θέμα. Όχι, δεν είπατε αυτό. Είπαμε θα πάμε γυμναστήριο. Είπα εγώ, Σοφία, θα πάμε γυμναστήριο από την άλλη εβδομάδα. Λέει Στεφανία. Είναι δηλαδή. Μετά τις γιορτές, μετά την καθαρά Δευτέρα, μετά το 15 Αύγουστο, εντάξει κοντά είναι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι αυτές οι γυναίκες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εμπνέουν. Αυτή είναι και τσάμπι. Είναι και τσάμπι την ιδέα. Δεν είναι κόκαλο αυτή. Έχει κύκλο. Έχει το κρατάκι. Εδώ που θα ξαπλώσει, όταν ξαπλώνει κάτω, κάνει ένα. Ναι, κάνει. Καταλαβες. Είναι λίγο ηχητικό σου, ρε παιδί μου. Βάζει ιδέες τώρα με αυτό το πράγμα. Ενώ απλώνει, δεν είναι εκεί πάνω. Τι είναι και απλώνει. Κοίτα. Ναι, ναι, δεν είναι πέτρα να στέκεται. Όχι, όχι. Είναι τόσο όσο πρέπει, αλλά η πλάκα είναι ότι κάθε μέρα σας λέω ότι ναι, αυτό είναι το πιο καυτό βίντεο της χρονιάς, αλλά την επόμενη διαψεύδομαι γιατί να, ένα καινούριο. Αυτό το κορίτσι, Μιχάλη μου, πόσο χρονών είναι? Που συντριπτικά κερδίζει το προηγούμενο. Αυτό το κορίτσι είναι γύρω στα 26-27. Γερόνα. Και είναι ένα από τα καλύτερα αγγελάκια της Victoria's Secret. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο βιντεάκι έγινε για χάρη του περιοδικού Love. Αγάπη μου. Είναι το πιο καυτό ημερολόγιο της χρονιάς. Μιχάλη, αν μας έλεγες κανένα 19 ή 18, θα τρελαινόμασταν. Καλύτερα έτσι. Όχι, συμφωνώ. Αχ, Σοφία, το ίδιο πράγμα σκεφτήκαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο ένα άλλο δικό μας πανέμορφο κορίτσι 2 μέτρα, την Ντουκίσσα Νομικού, η οποία και έδωσε συνέντευξη και φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Downtown και είπε αυτό για το δίσεκτο. Από κάτι μου ακούει και η Ντουκίσσα για το 2016, το οποίο κάποιοι άνθρωποι η αλήθεια είναι ότι το πιστεύουν, ότι είναι κακός χρόνος να παντρευτείς, δίσεκτο έτος. Εγώ, παιδιά, τους γάμους, δεν ξέρω αν είναι ηλικία, που έμαθα ότι γίναν το 2016, δεν υπήρξε άλλη χρονιά ξανά. Εννοείς ότι ήταν πολύ ερωτευμένα ζευγάρια. Έμαθες όμως αν θα κρατήσουν. Πολύ, ναι, και εγώ πήγα. Έμαθες όμως αν θα κρατήσουν, γιατί εκεί θα φανεί αν είναι δίσεκτο. Λέω εγώ ότι το δίσεκτο δεν φαίνεται για το αν θα γίνει ο γιος. Αυτά είναι σχετικά. Αλλά το λέω με την έννοια ότι παντρευτήκαν άνθρωποι το 2016. Το αποτέλεσμα θα κριθούν. Η Ντουκίσσα δεν το επέλεξε το 2016 για να παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω αν είχε και πρόταση. μέσα στο 16. Μπορεί. Κάποια στιγμή δεν λέγανε για δαχτυλίδι. Είναι 100% βέβαιο ότι αυτά τα παιδιά τα δύο θα παντρευτούν. Είναι τόσο ταιριαστά. Τόσο... Οι μαρτυρίες λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένα. Ότι ο ένας έχει βρει τον άλλον. Θέλεις κάτι να σχολιάσει, Μιχάλη Κορόιδε? Όχι, τίποτα δεν είπα. Αφού θα πει κάτι, όχι, περιμένω να ακούσω κι άλλες πληροφορίες. Γιατί και πώς και πότε θα παντρευτούν επιτέλους αυτά τα παιδιά, πότε θα βγουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Τρελαίνομαι. Είναι σίγουρο, παιδιά. Και να σου πω και κάτι, να σας πω κάτι. Άμα βρει ο ένας τον άλλον, γιατί να το καθυστερείτε, παντρευτείτε. Μπορεί να γίνει η τρίτη φορά σημερινή εκπομπή που η Σοφία λέει: Άμα βρει ο ένας τον άλλον. Εγώ τις μετράω, να ξέρεις. Έχει δίκιο όμως. Σίγουρα πάνω από 2 χρόνια. Όχι, πολύ περισσότερο είναι. 2 χρόνια είναι άλλο. Μπορεί να γίνει. Είναι 3-4. Μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά. Έτσι, αυτά είναι ωραία πράγματα. Ένα ακόμα μικρή είναι και δύο μια χαρά θα είναι. Που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν θέλει δώρα από αυτόν. Θέλει, ας πούμε, μια κάρτα που θα την γράψει χειρόγραφο. Το λες ειρωνικά, έτσι. Το λες ειρωνικά και δεν μου άρεσε αυτό. Γιατί? Αλήθεια τώρα, δηλαδή, άμα πάει με το μονόπετρο, θα πει: Εγώ ήθελα την καρτούλα τη χειρόγραφη. Δεν το θέλω, πάρτε από εδώ. Μαρία, σταμάτα. Κι όμως είναι μερικές γυναίκες που δεν τα υπολογίζουν αυτά. Ναι, μωρέ, και εγώ το πιστεύω. Είναι γεγονός αυτό. Σαν την αγκαλιά, το πρωί, το φιλί, τις χαρδούλες. Άντε βρε το πρωί, πάνε πλήσου πρώτα, δες και αγκαλιά. Όχι. Για να το πω με διαφορετικά λόγια, έτσι όπως το λέει η Σοφία. Άμα γυρίσει ο Τέντζερης και βρει το καπάκι. Καπακώθηκαν. Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως τώρα που είπες τώρα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, πρόταση γάμου. Οι αγκαλιές και τα φιλιά. Α, η πρόταση γάμου. Όχι, η πρόταση γάμου. Ο Ήπος το είπε. Εσύ το είπες, ναι. Εγώ είπα για πρόταση γάμου. Όχι, αγάπη μου, για σένα. Ότι είναι ωραίο δώρο τώρα, το σκέφτηκα. Την παραμονή πρωτοχρονιάς είσαι με το αγόρι σου και να συζητήσει γάμο. Είναι αυτό το δώρο. Δημήτρη Θοδωρίδη, είναι η ευκαιρία σου. Όχι, αλήθεια, Δημήτρη Θοδωρίδη, κάτω. Και ξέρετε γιατί έχει και το περιθώριο πώ είναι 6 μήνες μέχρι τον Ιούνιο να προετοιμάσει το γάμο, να τα πει. Πα για του χρόνου μετά. Δεν πας για του χρόνου, πας τώρα. Μάλιστα. Παρακαλώ, παιδιά, ναι, μου μιλάει η Βίκυ καμιά φορά το κορίτσι και δεν την ακούω καλά σήμερα. Γι' αυτό λίγο να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά το αύριο. Η εκπομπή μας δεν θα προβληθεί στις 7, θα προβληθεί στις 7:30. Το ραντεβού μας λοιπόν θα είναι 7:30. Ενώ θα σας το θυμίσουμε και μέσα από τα social media και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ δυσάρεστη είδηση και είναι και συγκλονιστική και είναι και λίγο κουφή. Βλέπετε εδώ την πολύ πολύ γνωστή ηθοποιό, τουλάχιστον όσοι βλέπουμε κινηματογράφο την ξέρουμε, την Debbie Reynolds. Η Debbie Reynolds είναι η μητέρα της Carrie Fisher, της πριγκίπισσας λέει, η οποία, να ηθοποιός που σας έλεγα από το Scream Queens αριστερά, που λέγατε δεν ξέρετε τη σειρά. Όπου με αυτή τη σειρά έχει φάει. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα θέματα όσον αφορά αυτό, αλλά και οπωσδήποτε πρέπει μαζί να δούμε και να μάθουμε τι θα γίνει το 2017 όσον αφορά γενικότερα αλλά και ειδικότερα τους αγαπημένους μας Έλληνες celebrities. Μαρία Παπαπέτρος μίλησε για Φαίη Σκορδά, για Γιώργο Λιάγκα, για Ελένη Μανεγάκη και πολλούς άλλους. Πάμε τώρα να δούμε μαζί τα παράξενα του κόσμου όπως τα επέλεξε ο Μιχάλης. Κορίτσια, κυρίες και κύριοι, Μιχάλη. Πάμε στα παράξενα, αλλά έτσι για να... Λέμε την πάσα αλήθεια, δεν είναι και τόσο παράξενα σήμερα. Είναι απλά εντυπωσιακά και κινούνται στο πνεύμα των ημερών. Α, τι ωραία κόκκινα. Είναι γιορτινά, παντού. Είναι παντού με Άγιο Βασίλη. Είναι ζίγκουμπελς. Με χριστουγεννιάτικα δέντρα. Εδώ, στη μακρινή Ρωσία. Εδώ, ξέρεις γιατί θέλω να ξεκινήσω από εδώ, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Εδώ, γιορτάσανε τα Χριστούγεννα υποβρυχίως. Ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από τι, αν το διαλέξετε, θα σας πω. Κορμιά. Πώς προστατεύουν οι ιδιοκτήτες τα δέντρα τα χριστουγεννιάτικα μέσα στα σπίτια. Κρυώνω. Εντάξει τώρα. Ναι, είναι λίγο καλύτερα. Από τα κατοικίδια ζωάκια τους, τα ατίθασα, τα ζωηρά. Και εδώ, από την Ελλάδα, οι Αγιοβασίληδες κατέβηκαν. Σε ένα φαράγγι στην Κρήτη. Ναι. Εντυπωσιακό, στην Κρήτη, ναι. Εγώ περιμένω τις επιλογές σας, κορίτσια. Μια Ελλάδα να μην την πάρουμε γενικά. Να την πάρουμε στην Ελλάδα. Την Ελλάδα, ναι, γιατί δεν την έχουμε συχνά. Να πάρουμε και αυτό και κάτω, σας αρέσει το δέντρο. Εννοείται. Αυτό πολύ ωραίο. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ένα φαράγγι λοιπόν γεμάτο με Αγιοβασίληδες. Φόρεσαν τις στολές τους και κατέβηκαν το φαράγγι. Όχι, δεν είναι της Σαμαριάς ούτε της Αγίας Ρούμελης, είναι του Καβουσίου. Δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχει αυτό το φαράγγι στην Κρήτη. Λοιπόν, οι καμινάδες, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ απλό για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Τους Αγιοβασίληδες, είναι νότια του νομού Ηρακλείου. Και να πούμε, γιατί είναι από την Ελλάδα και πρέπει να το πούμε και μπράβο τους, ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα, ότι είναι μέλη του Παγκρίτιου... Την άμωσε λίγο! Ένα μέλη του Παγκρίτιου ομίλου... Είναι που ταιριάζει με τους... Δεν μπορώ να φωνάξω πολύ Όχι, φασαρία τώρα θα γίνει εδώ. Σύλληψαν οι βασίλειδες. Δέστε. Κατεβείτε κι εσείς. Καταρριχηθείτε. Λοιπόν, να το πούμε όμως αυτό, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι. Λοιπόν, Παγκρίτιος Όμιλος Διάσκησης και Εξερεύνησης Φαναριών. Και μπράβο τους με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησαν το 2016 Φαναριών. Λοιπόν, πάμε τώρα νοερά να ταξιδέψουμε στην Ουγγαρία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ, οδηγοί λεωφορείων κατόρθωσαν να σχηματίσουν το μεγαλύτερο δέντρο φτιαγμένο από τα οχήματά τους, από τα λεωφορεία τους που γίνανε κλαδιά δέντρου. Α, ωραίο. Ωραίο. Να το δούμε και από μια πανοραμική θέα. Ευτυχώς που δεν το κάνανε εδώ σε εμάς, γιατί με το ζόρι πηγαίνουν τα δρομολόγια τους, όχι να κάνουν αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό το δέντρο που σχηματίστηκε και είναι φτιαγμένο από λεωφορεία. Και όλα αυτά συνέβησαν στην Ουγγαρία. Να το κάνουμε με τα αυτοκίνητά μας εμείς. Θα γίνει πολύ πιο μικρό το δέντρακι. Γιατί όχι. Αυτά τα χριστουγεννιάτικα, αυτά τα εορταστικά. Αντίο 2016. Αντίο. Μιχάλη μου, τέλεια. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό πριν, Αντρέα, που χορεύαμε? Πώς λέγεται? Άιντε. Πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε. Να μου το γράψεις εσύ, να το ακούς το αμάξι. Έτσι δεν λέγαμε παλιά. Λοιπόν, Σοφία μου, η ώρα σου εσένα, η επικαιρότητά σου. Η ώρα σου εσένα δεν ήταν, αλλού ήταν η ώρα και πάλι ξεκινάμε με δυσάρεστη είδηση. Με περίπου δυσάρεστη, γιατί στην Αγγλία κάνουν το εξής περίεργο. Τώρα θα ακούει και ο Νίκος ο Κακαρίκος, θα πει το έλεγα. Κάνουν πρόβα θανάτου για τη βασίλισσα Ελισάβετ. Και άμα δεν έχετε καταλάβει τι εννοώ, το δείτε. Με αφορμή όλους αυτούς τους θανάτους που έχουν γίνει το 2016 και έχουν στερήσει από εμάς πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, έχουν προετοιμαστεί όλοι για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Αναμφίβολα το 2016 έχει χαρακτηριστεί γιατί πήρε μακριά ανθρώπους ταλαντούχους, ανθρώπους διάσημους. Ήταν η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας έφυγαν άνθρωποι που είχαν αγαπηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αφορμή όλο αυτό, το Business Insider δημοσιεύει ένα εκτενές ρεπορτάζ με όλα όσα θα συμβούν στη Βρετανία όταν η 90χρονη σήμερα βασίλισσα Ελισάβετ φύγει από τη ζωή. Όπως λένε, ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ δεν θα συγκρίνεται με κανενός άλλου διάσημου ανθρώπου. Όπως είναι φυσικό, το παλάτι έχει ετοιμάσει αναλυτικό πλάνο, παρακαλώ, αναφορικά με τον τρόπο ανακοίνωσης του θανάτου της βασίλισσας, καθώς και τον τρόπο διαδοχής της στο θρόνο. Το παλάτι ονομάζει το σχέδιο αυτό ως η γέφυρα. Θα μεσολαβήσουν τουλάχιστον 12 μέρες από την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ μέχρι και την ταφή της. Για 2 εβδομάδες η βρετανική οικονομία θα βρίσκεται σε παύση και αντιμέτωπη με μεγάλη ύφεση, κυρίως της μεταβατικής περίοδου από τον ένα μονάρχη στον άλλον. Αλλά και φυσικά κυρίως και λόγω του κόστους της κηδείας της Ελισάβετ, το οποίο εκτιμάται πως θα είναι 1,2 δις με 6 δις λίρες. Το BBC θα είναι εκείνο που θα μεταδώσει τον θάνατο της βασίλισσας. Αν πεθάνει βράδυ, βάσει της γέφυρας, η ανακοίνωση θα γίνει στις 8 το πρωί από το κρατικό κανάλι. Το BBC θα ακυρώσει όλες τις ψυχαγωγικές κωμικές σειρές και όλα τα κανάλια θα συντονιστούν στην πρώτη συχνότητα για να αναμεταδώσουν την είδηση. Στο BBC είναι όλοι έτοιμοι, καθώς έχουν όλοι προμηθευτεί επιπλέον μαύρα σακάκια και γραβάτες στην καρταρόμπα του σταθμού, ενώ εδώ και λίγα χρόνια οι υπεύθυνοι προετοιμάζουν τους δημοσιογράφους τους για το γεγονός μέσα από απροειδοποίητα δοκιμαστικά που κάνουν. Ο Κάρολος, εφόσον δεν αποφασίσει να παραχωρήσει τη σειρά του στη διαδοχή στον γιο του Βίλιαμ, θα είναι ο μονάρχης μετά το θάνατο της μητέρας του και θα πρέπει να ανακοινωθεί το όνομα που θα λάβει κατά τη διάρκεια της μοναρχίας του, ενώ αυτόματα θα αλλάξουν και οι στίχοι στον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Νόμιζα ότι ήσουν λίγο υπερβολική όταν μας είπες ότι γίνεται πρόβα θανάτου της βασίλισσας. Πώς ήταν τώρα το σεισμό που μας βάζαν κάτω από τα θρανία. Γελάμε τώρα, αλλά πραγματικά αυτό συμβαίνει. Σκέψου και εμένα η βασίλισσα η οποία το βλέπει όλο αυτό και το μαθαίνει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι αυτή το ξέρει, το γνωρίζει. Μίλησα μαζί της και τι σου είπε? Ότι είναι έτοιμη γι' αυτό. Ότι είναι έτοιμη και το περιμένει πώς και πώς. Δεν νομίζω. Εσύ, αυτά είναι το πρωτόκολλο όταν είσαι σε μια βασιλική οικογένεια. Έχει γίνει και στο παρελθόν για τη μητέρα της και για άλλους προφανώς. Λέω ότι επειδή είναι μεγάλη η γυναίκα, μπορεί να του το κρύβουν. Μπορεί ανατυχιαστικές λεπτομέρειες να μην ξέρουν. Είναι μεγάλη. Απέθαντη είναι, δεν είναι μεγάλη. Είναι μικρή. Τα έχει 400, αγάπη μου. Αυτό είναι αλήθεια. Χέρι άκρας υγείας. Αλλά φαντάζομαι τώρα να τη λένε ότι πήραμε μαύρα σακάκια και γραβάτες και σε περιμένουμε πώς και πώς. Να τα φορέσουμε. Θα αλλάξει μόδα βέβαια μέχρι αυτή. Πέρα από τα σακάκια και πέρα από το ότι θα αλλάξει ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας, πέρα από αυτό θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα νομίσματα, γιατί έχουν την φυσιογνωμία της βασίλισσας επάνω θα μπουν και λένε ότι ήδη σχεδιάζονται και τα γραμματώσουμε και τα νομίσματα. Το νόμισμα γιατί να αλλάξει. Του Καρόλου. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Ναι, αλλά και τι εννοεί. Δηλαδή και εμείς όταν είχαμε την δραχμή, όσοι είχαμε πάνω δεν ζούσανε. Εκεί α πούμε όποιον έχουν. Εκεί ζουνε. Είναι κάποιο κανόνα, κάποιο νόμο. Θα βλέπει τα νομίσματα. Τα ξέρω, αγάπη μου, έχω στο πορτοφόλι μου. Και λίρε αγγλία. Τώρα θα πρέπει να τι αλλάξει αυτέ. Και τι να βάλει πάνω. Του Καρόλου όταν φύγει. Είπαμε το καλό, Παναγία μου. Όντως. Το Καρόλο που θα τη διαδεχθεί στον θρόνο. Ναι, γιατί θα είναι ο Καρόλο. Άρα είναι όπω είναι εκείνη τη στιγμή στην κορυφή. Ο μονάρχης της Αγγλίας. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Εγώ τώρα δεν σου λέω ότι ρωτάμε πάντα 800 πράγματα. Γιατί ξέρω. Το ξέρετε, πώς είναι δυνατόν μια κηδεία να κοστίσει 1 έως 6 δισεκατομμύρια λίρες. Δις. Δεν πεθαίνει, μένει για πάντα. Δεν σου φέρει. Πραγματικά δεν σου φέρει. Πώς γίνεται. Είναι φοβερό και μάλιστα όπως είπα θα υπάρξει τρομερή. Θα επικρατήσει το απόλυτο χάος σε ό,τι αφορά τη λίρα. Έτσι, θα υπάρξει τρομερή πτώση στο χρηματιστήριο και όχι μόνο μετά από αυτή την είδηση. Όλοι αναμένουν τα χειρότερα. Και θα ζημιωθεί πάρα πολύ και ο λαός από αυτή την κηδεία, από το κόστος. Ναι. Είναι λογικό. Εδώ κάνουν ανακαίνιση στο. Θυμάσαι που τα λέγαμε. Πώς τα λέγαμε, αργεί τώρα αυτό, αργεί τώρα αυτό. Έχουν να κάνουν πολλές πρόβες ακόμα. Ροδοκόκκινη είναι, δεν τη βλέπεις. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δυστυχώς όμως η ζωή. Εκτός από αυτές τις πρόβες, έχει και τα γεγονότα. Άλλος ένας θάνατος το 2016 και θα μπορούσε να είναι χολιγουντιανό δράμα, οικογενειακή τραγωδία που συνέβη. Η μητέρα της Carrie Fisher, η Debbie Reynolds, έφυγε από τη ζωή μία ημέρα μετά την κόρη της. Θα μπορούσε να είναι σενάριο χολιγουντιανού δράματος. Όμως τελικά η ζωή έρχεται και πάλι να μας εκπλήξει. Η θρυλική ηθοποιός Debbie Reynolds, μητέρα της Carrie Fisher, έφυγε μία ημέρα μετά από την κόρη της. Τον θάνατο της Reynolds ανακοίνωσε ο γιος της Todd Fisher, μία τραγική φιγούρα σε αυτήν την οικογενειακή πραγματικά τραγωδία. Ύστερα από την καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες, η αδερφή του Carrie Fisher, μία ημέρα μετά, ήρθε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τα κακά μαντάτα για τη μητέρα του, η οποία είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η 84χρονη ηθοποιός βρισκόταν στο σπίτι του γιού της στο Beverly Hills, συζητώντας για την κηδεία της κόρης της. Η Debbie Reynolds αγαπήθηκε όσο λίγες χολιγουντιανές ηθοποιοί για το ταλέντο της στο τραγούδι και το χορό, ενώ μπήκε στην καρδιά εκατομμυρίων θεατών του κινηματογράφου στον κόσμο με το musical Singing in the Rain. Χαμογέλασα με το Singing in the Rain, αλλά παιδιά δεν είναι δυνατόν. Νικολέτα, μια γυναίκα. Είναι σενάριο του Hollywood. Ακριβώς, όμως η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν, αν μου επιτρέπετε, συνηθισμένη στις τραγωδίες. Είχε δύσκολη ζωή. Έκανε 2 παιδιά, τα οποία ίσως ήταν, όπως έχει δηλώσει η ίδια στις συνεντεύξεις της, η μεγαλύτερη χαρά της. Παρ' όλα αυτά, με τους άντρες δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Σε συνέντευξη είπε ότι όλοι οι άντρες μου ήταν ηλίθιοι. Γι' αυτό πήγα από το σπορ τα τελευταία χρόνια. Το λέω έτσι για να θυμηθούμε. Ξέρετε, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, είναι καλό να ανατρέχεις, να θυμάσαι δηλώσεις του, συνεντεύξεις του, στιγμές του μοναδικές. Και πολλοί νομίζω δεν ήξεραν ότι είναι μαμά και κόρη. Ορίστε. Πολλοί δεν ήξεραν ότι είναι μαμά και κόρη. Όχι, ναι, γιατί ξέρετε, είναι επειδή και λόγω του ότι αλλάζουν τα ονόματα, λόγω του πατέρα, είναι λογικό. Αλλά όπως και να και αυτό ήταν, είναι κουλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μην λέμε πάλι τα γινόμαστε γραφική για τη χρονιά που περνάει. Αλλά δεν πραγματικά είναι, ναι. Είναι μια κλειστιακή κλασική απάντηση, αλλά είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, Σοφία, με σένα. Νικολέτα μου, πηγαίνουμε στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Μουζάλα, ο οποίος παραχώρησε χθες συνέντευξη τύπου και μας μοιεί σε ένα νέο φαινόμενο που επικρατεί και γεννήθηκε λόγω της προσφυγικής κρίσης, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Είναι οι ασυνόδευτες νύφες. Δείτε τι εννοώ. Ένα νέο φαινόμενο που γεννήθηκε εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας πως έχει κάνει έντονα την εμφάνισή του. Πρόκειται για τις ασυνόδευτες νύφες. Είναι τα ανήλικα κορίτσια τα οποία έχουν παντρευτεί ενήλικους πρόσφυγες ή μετανάστες. Στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπάρχουν 70 τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Τα ζευγάρια αυτά δεν γίνονται δεκτά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ο γάμος τους δεν αναγνωρίζεται. Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, όμως και εκεί γίνονται δεκτά τέτοια ζευγάρια με την προϋπόθεση ότι ο σύζυγος θα περάσει από δίκη για βιασμό καθώς έχει παντρευτεί ανήλικη. Τα κορίτσια αυτά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ούτε ως ασυνόδευτα ανήλικα γιατί έφτασαν στην Ελλάδα συνοδευόμενες από το σύζυγό τους. Στην Ευρώπη, το ίδιο που χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να μην πάρουν το ζευγάρι, το χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να μην δεχτούν ούτε την κοπέλα. Έχει φοβερή πολυπλοκότητα το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μουζάλας. Συγγνώμη, ο γάμος είναι κανονικός γάμος ή γίνεται για να μπορεί να. Ορίστε. Ο γάμος έχει γίνει εκεί, δεν έχει γίνει. Όχι, ο γάμος γίνεται για να μπορεί το παιδάκι να περάσει τα σύνορα. Άρα είναι ψεύτικος γάμος. Εκεί ισχύει ο γάμος. Τι εννοείς ισχύει εκεί ο γάμος? Γίνεται ένας γάμος. Επικρατεί αυτό. Εδώ στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτός ο γάμος. Άλλο εννοώ. Ας αφήσουμε τις ηλικίες. Ενώ εδώ έρχονται ως ζευγάρι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κανονικό ζευγάρι ή ψεύτικο ζευγάρι? Κανονικό ζευγάρι είναι. Απλά εδώ δεν αναγνωρίζεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη. Εκτός από την Ιρλανδία. Τα κοριτσάκια που είδα εγώ πριν με το λευκό το νηφικό είναι νύφες κανονικές. Εγώ ξέρω τι νόμιζα. Νόμιζα ότι παντρεύονται έτσι ώστε, γιατί μπορεί να είναι ορφανά τα παιδιά, να μην έχουν γονείς και να είναι. Να γίνεται ένα τυπικό γάμο και καλά για να μπορούν να μεταφερθούν. Όχι. Αλλά, μα αυτό είναι το ουσιαστικά το φαινόμενο που έχει γεννηθεί. Είναι οι ασυνόδευτες νύφες. Αυτό λέμε, ότι έρχονται εδώ στην άλλη χώρα, συνοδευόμενοι από τους ενήλικες συζύγους, αλλά μιλάμε για παιδάκια. Αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έρχονται ως ζευγάρια, ως οικογένεια, ναι, για να περάσουν, ναι, για να έχουν μια ζωή καλύτερη, ναι, για να μπορούν να είναι μαζί ως ζευγάρι στις χώρες της Ευρώπης που θα επισκεφτούν. Αλλά η Ευρώπη το χρησιμοποιεί, λέει ο κύριος Μουζάλας, σαν πρόσχημα προκειμένου να μην κάνει δεκτά αυτά ούτε ως ζευγάρια τα άτομα. Στις πρωτεύουσες και στις πόλεις της Ευρώπης. Είναι συγκλονιστικό αυτό που βλέπω. Εντάξει, ναι, είναι. Νόμιζα άλλο πράγμα εγώ. Και έχουμε τέτοιες 70 περιπτώσεις στην Ελλάδα μόνο. Στην Ιρλανδία, όπως ακούσαμε, είναι η μόνη περιοχή στην Ευρώπη. Ναι, έχασα τα λόγια μου. Στην Ευρώπη που επιτρέπεται αυτό, αλλά και πάλι ο σύζυγος θα πρέπει να περάσει από δίκη, προκειμένου να γίνουν δεκτοί ως ζευγάρι, ως οικογένεια. Και να καταδικαστεί για βιασμό. Ό,τι να είναι δηλαδή. Ναι, γιατί είναι ανήλικα τα κορίτσια. Είναι απίστευτο. Ναι, ό,τι να είναι εννοώ. Ναι. Απίστευτο. Πάμε τώρα και σε μια είδηση, η οποία μάλλον θα είναι και πρωτιά. Ναι, και η αισιοδοξία μεγάλη μας δίνει, γιατί το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να το πιστέψεις. Αυτό μας λέει η 37χρονη Κική από την Αλεξανδρούπολη, που θα είναι, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, η πρώτη γυναίκα που θα κατακτήσει το Everest τον Απρίλιο. Η Κίκα Καλδίμη είναι βιβλιοθηκονόμος από την Αλεξανδρούπολη και αναμένεται τους επόμενους μήνες να πρωταγωνιστήσει στα εγχώρια και όχι μόνο μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πήρε την απόφαση να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα κατακτήσει την κορυφή του Everest. Το Everest, ναι, μπορεί να ακούγεται τρελό, όμως δεν είναι αδύνατο. Γιατί να περιορίζουμε τον εαυτό μας και να θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τα σημαντικά και δύσκολα για εμάς? Αν μπορώ εγώ με την ασημαντότητά μου να βρεθώ στην κορυφή του κόσμου, τότε και ο καθένας σας μπορεί να πετύχει τα πάντα, δήλωσε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Παράλλαξη. Κάπως έτσι και για αυτούς τους λόγους, η Κική στα 37 της χρόνια αποφάσισε πως θέλει να κατακτήσει τη συμβολική κορυφή του κόσμου χωρίς να έχει καμία ορειβατική εμπειρία. Δημιούργησε λοιπόν ένα project γύρω από την απόφαση αυτή και μέσω της ιστοσελίδας της Higher Than Everest μοιράζεται με όλους εμάς την πορεία της προς την εκπλήρωση του στόχου, στέλνοντας το μήνυμα πως το αδύνατο μπορεί να γίνει για όλους δυνατό. Μπράβο, μπράβο στο κορίτσι. Μπήκα στο site αυτό, το Higher Than Everest. Αν δεν έχετε μπει, να μπείτε οπωσδήποτε. Δείχνει όλη την πορεία μέχρι να εκπληρώσει το στόχο της. Είναι πραγματικά, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλα συνομωτούν στο να τα καταφέρεις. Και πιστεύω ότι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, μην νομίζουμε ότι το να πας στο Everest είναι ανεβαίνω στον όλη μου. Άθλος, πραγματικός είναι και θέλει πάρα πολλούς μήνες προετοιμασίας. Γιατί εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι έχει κατακτηθεί η κορυφή του Everest και όποτε τα ακούμε, λέμε εντάξει, άλλος ένας που θα ανεβεί. Αλλά πραγματικά είναι ένας άθλος, έτσι. Και παιδιά δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο η αντοχή που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία πρέπει να έχει κεντρώσει για τον εξοπλισμό σου. Κοστίζει πάρα πολύ. Είναι ακριβώς πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, Νικολέτα. Έχει βρει χορηγούς οι οποίοι την στηρίζουν. Και είναι εταιρείες πολύ μεγάλες εδώ, ελληνικές και όχι μόνο, που τη στηρίζουν σε αυτό το project. Άμα είναι να το κάνει, το κάνει σωστά η κοπέλα για να έχει καλή επιτυχία, να ευχηθούμε. Με το καλό. Πότε θα συμβεί αυτό? Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, δηλαδή ξεκινάς κάποια στιγμή και κάποια στιγμή φτάνεις. Αυτό θέλει κάποιες μέρες, νομίζω. Μέσα στον Απρίλιο, νομίζω μέσα στις 15 πρώτες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι αυτός ο στόχος της. Μπράβο, είναι ωραίο να βλέπεις κορίτσια να κάνουν τέτοιες προσπάθειες και όχι μόνο αυτό που σου λέγα πριν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να σου λέω Instagram όσον αφορά τις φωτογραφίες της. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Μαρία Παπαπέτρο. Στη συνάντηση στη Σοφία μας και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται ότι ρωτήσαμε να μάθουμε τι θα γίνει το 2017 για άτομα αγαπημένα. Επώνυμους όπως είναι η Φαίη Σκορδά, ο Γιώργος Λιάγκας, η Ελένη Μανεγάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μακάρι να μπορούσαμε να ρωτούσαμε και για εσάς βεβαίως, αν σας λένε Μαρία, Κωνσταντίνα, Κατερίνα. Αλλά ήταν λίγο δύσκολο να το πούμε και αυτό. Πάμε να την δούμε. Το 2016 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους, αντικειμενικά. Ήταν όντως έτσι. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Το αντίθετο θα έλεγα. Ήταν καλή χρονιά. Σοφία μου, οι χρονιές είναι πάντα καλές. Είναι ίδιες, δεν αλλάζουν. Εμείς το πως είμαστε. Βλέπω πολύ καλά πράγματα στη διάθεση του κόσμου. Τα πράγματα είναι αυτά που ήταν. Ο κόσμος όμως είναι καλύτερα. Επειδή ο παλμός του κόσμου είναι καλύτερος, το 17 θα είναι πιο αποκοδημητικό, θα πάει πιο καλά, γιατί θα εφαρμόζουμε αυτά που μάθαμε το 16. No risk, no gain. Αν δεν ρισκάρεις, αν δεν περάσεις κάτι το δύσκολο να μάθεις, δεν θα κερδίσεις κάτι. Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω για σας και για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορώ. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Θα τα πάει καλά αυτός, και αυτός. Αποκλείεται, είσαι καλά. Δεν πρόκειται να μείνει, Σοφία μου, αυτός πρόεδρος. Αν τα καταφέρει και ορκιστεί, θα μου φανεί πολύ σπουδαίο. Μέσα στο 16 επίσης είχαμε και πολλούς χωρισμούς. Είχαμε. Η Φαίη και ο Γιώργος. Η κοπελιά θα πάει καλά. Ο Γιώργος είναι καταξιωμένος άνθρωπος, το γνωρίζουν. Τώρα τι, δεν ξέρω. Ελένη Μανεγάκη, πείτε μου. Θα παραμείνει η Βασίλισσα? Δεν το νομίζω. Θα αποχωρήσει? Το σκύπτρο θα αλλάξει χέρια επιτέλους. Θα υπάρξει κάποια καινούργια Ελένη, θα είναι η Φαίη, θα είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ποια θα είναι? Δεν γνωρίζω. Μπορεί να είναι και ένα κορίτσι τελείως καινούριο. Γρηγόρης Αρναούτογλου, λένε ότι χώρισε και αυτό θα είναι στο. Γιατί παντρεμένος είναι? Έχει μια σύντροφο. Με τον Γρηγόρη θα μάθεις αλήθεια ποτέ, που είναι κρυψίνος και δεν θέλει να ξέρουμε τι κάνει. Αυτό το παιδί δεν θέλει. Αλλά πάντα ο Γρηγόρης θα βγαίνει στην κορυφή. Με τη δουλειά του πάει καλά. Μια χαρά το βλέπω, ευτυχισμένο τον βλέπω. Δεν ξέρουμε ποτέ την αλήθεια. Ούτε psychically δεν μπορώ να δω την αλήθεια. Δεν μπορώ να σου πω να αμφιβάλλω κιόλα αν ήταν και παντρεμενοειδή η σχέση του. Μπορεί απλώς να έκανε ένα παιδάκι. Καλά έκανε. Αλλά πιστεύω μπορεί να κάνει και ένα άλλο. Θα τον δούμε σε καινούριο ρόλο. Ίσως σε κάτι άλλο, business more, περισσότερο. Μακάρι. Μπορεί, θέλει. Μετά από 1-2 χρόνια το βλέπω να πάει άνθρωπος πολύ καλύτερα. Η Κύπρος θα μπει πολύ στη ζωή σας με τα κανάλια και ορισμένα άτομα του χώρου, άντρες ειδικά, μπορεί να τους δεις και στην Κύπρο. Τα κανάλια πάνε καλά, καθαρίζουν πολλά πράγματα. Ναι. Θα ξανά έχουμε τηλεόραση πάλι, θα βλέπουμε ωραία πράγματα. It's the most wonderful time of the year. Τι εννοεί? Ναι. Και έμεινα. Τι εννοεί, δεν ήξερα αν ακουγόμαστε γι' αυτό. Τι εννοεί όταν λέει για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι μπορεί και να μην ήταν μαζί? Ότι ο Γρηγόρης γενικά είναι ένα μυστήριο που, όπως είπε και η κυρία Παπαπέτρος, ναι, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε cyclically. Τώρα το καταλάβαμε. Καλά που μας το ανέλησες και το καταλάβαμε. Cyclically. Τέλος πάντων, ότι θα είναι πάντα στην κορυφή. Είπε και ότι μπορεί ένας άνθρωπος που είναι πάντα στην κορυφή να κάνει ό,τι θέλει. Η Ελένη Μανεγάκη όμως εμένα μου έκανε εντύπωση. Τελικά οι βασίλισσες. Να, πολύ βασίλισσα μελετάμε. Και πολύ κορυφή. Τελικά οι βασίλισσες μπορούν, υπάρχει η στιγμή που πάβουν να είναι βασίλισσες. Εγώ νομίζω ότι ο τίτλος είναι για πάντα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το εννοεί διαφορετικά. Το εννοεί ότι ίσως, παιδί μου, επειδή αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα γούστα, αλλάζουν γενιές. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πλέον, δηλαδή, έχει αλλάξει και το κοινό λόγω της ενεργείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αυτού του είδους οι εκπομπές που θα θέλουν να βλέπουν. Θέλουν να βλέπουν κάτι πιο κουλτουρέ, ίσως. Το βλέπω και από μένα, δηλαδή, τι μου αρέσει πλέον να βλέπω στην τηλεόραση. Θα υπάρξει κάτι άλλο που απλά θα χτιστεί ένα καινούργιο βασίλειο. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει. Μπορεί και η ίδια να θέλει να αποχωρήσει όμως. Γιατί είναι τόσο νέα και τόσο όμορφη και τόσο αδύνατη η Ελένη. Τι κάνεις. Δεν νομίζω να. Πιστεύω απλά ότι θα υπάρξει κάτι άλλο. Και ο χρόνος θα δείξει. Μετά εκτός αέρα θα σου πω ότι είπε και για σένα, δεν τα έβαλα. Φυσικά και καλά έκανες και μετά. Αυτό εννοούσες εσύ πριν το έκοψες, όχι βέβαια. Όχι. Να μου τα πεις μετά, οπωσδήποτε. Εννοείται. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παπαπέτρος και με το καλό να έρθει και εδώ και να μας πει και άλλα από κοντά. Η Στεφανία μας τώρα έκανε ένα πολύ ωραίο μαγικό ταξίδι, Στεφανία μου. Παραμυθένιο, Ευγένιος Τριβιζά. Στους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά. Είναι το νέο θεματικό πάρκο στη Δέφη. Στο οποίο έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες, έχω να σου πω στα social από γονείς. Δηλαδή πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Είναι ακόμα. Είναι και θα είναι και μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Πάμε να πάρουμε μία μικρή έως και πολύ μεγάλη γεύση. Ονειρική πραγματικά. βρισκόμαστε στους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά, το νέο θεματικό πάρκο εδώ στη ΔΕΘ, όπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν μεταμορφωθεί σε μία όαση παραμυθιών. Γίναμε λοιπόν κι εμείς ένα με τα παραμύθια και τους χαρακτήρες του Ευγένιου Τριβιζά μέσα από μία μαγική περιήγηση. Πρώτη στάση, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, ο Πίκος Απίκος, που κάνει τους μανάβιδες βίδες. Είναι πίτα! Καλησπέρα, συνάδελφοι, τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Τι κάνεις εδώ, τι βίδες είναι αυτές που... Προσπαθούμε να ερευνήσουμε το μυστήριο για την εξαφάνιση του Μανώλη του Μανάβη. Το ξέρετε το Μανώλη του Μανάβη? Πού πήγε ο Μανάβης? Υποψιάζομαι ότι ο Μανώλης του Μανάβης έχει γίνει βίδα. Λες αλήθεια, Πίκο Απίκο? Λοιπόν, ο Φροκτίνος λοιπόν βγάζει το μανά από τους μανάβιδες και τους κάνει βίδες. Τους αφήνει βίδες. Τι λες τώρα? Ναι. Και υποψιάζομαι ότι ο Μανώλης του Μανάβης έχει γίνει βίδα. Είστε κι εσείς στην Τρέχα Γύρευε? Στην εφημερίδα Τρέχα Γύρευε? Τρέχα Γύρευε και εγώ. Τρέχα Γύρευοπούλου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Πίκο Απίκο. Αφήνουμε τον Πίκο Απίκο και πάμε στο κάστρο της Φρικαντέλας, της μάγισσας που μισούσε τα κάλαντα. Μέσα στο κάστρο της Φρικαντέλας τα πράγματα είναι πιο τρομακτικά από όσο περιμέναμε. Η Φρικαντέλα, η μάγισσα, έχει φυλακίσει τις φωνές των παιδιών για να μην λένε τα κάλαντα. Δεν τα άντεχε τα κάλαντα, δεν μπορούσε. Δεν τα άντεχε, όχι. Και εμείς πηγαίνουμε μαζί με τα παιδάκια για να σκάσουμε τα μπαλόνια και να ελευθερώσουμε τις φωνές για να μπορούν πλέον τα παιδάκια να λένε τα κάλαντα. Τώρα που μιλάμε, εμείς η Φρικαντέλα είναι εδώ. Είναι μέσα και κοιμάται. Μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Εδώ βλέπουμε το γιογιό που κάνει τα τσισάκια της. Α, έχει απ' όλα. Είναι full έξτρα το δωμάτιο. Εδώ είναι τα τσισάκια της που κάνει και εδώ είναι η Φρικαντέλα που κοιμάται. Σε αυτό το ταξίδι, ευτυχώς, βρήκαμε πολλούς εξερευνητές πρόθυμους να μας βοηθήσουν. Είναι το τρένο που πάει παντού, με προορισμό τη χώρα του Κουφέιτ και πρωτεύουσα την Χαλβάη. Οδηγούμαστε λοιπόν στο ζαχαροπλαστείο του Ζαχαρία και της Γλυκερίας και τους γνωρίζουμε live. Πάρε μια καραμέλα. Πάρε. Πάρε ένα κουλουράκι με καμένα. Αφήνουμε για λίγο το Ζαχαρία και την Γλυκερία στο ζαχαροπλαστείο τους και πάμε στο νησί των πυροτεχνημάτων, που εδώ λέγεται ότι ζει ο Ευγένιος Τριβιζάς. Κάτσε όμως, γιατί μπερδεύτηκα. Τι είναι τα 33 ροζ ρουμπίνια? Είναι ένα παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, μάλλον ένα πολυπαραμύθι. Έχει πάνω από 200.000 ιστορίες μέσα και τα παιδιά, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, επιλέγουν αυτή τη συνέχεια και το τέλος του παραμυθιού. Να περιμένει άλλους υπότες για να γνωρίσει την πριγκίπισσα, ή να φύγει και να συνεχίσει τον δρόμο του να βρει την τύχη του. Να συνεχίσει τον δρόμο του ξεκάθαρα ο υπότης, λέω εγώ, αυτό που κάναμε κι εμείς. Περάσαμε από το μουσείο, πήγαμε και από τη φρουτοπία και εκεί συναντήσαμε τον άνθρωπο που δημιούργησε όλα αυτά τα παραμυθένια σκηνικά. Θα έλεγα ότι είναι μαγικό να βλέπεις τα παιδιά να χαίρονται, να ενθουσιάζονται με αυτά που βλέπουν. Αλλά κυρίως αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ είναι που έβλεπα ενήλικους, μεγάλους ανθρώπους να ενθουσιάζονται και να νιώθουν σαν παιδιά εδώ μέσα. Χτυπάει το καμπανάκι και το τρένο που πάει παντού είναι έτοιμο να φύγει. Πρέπει να ανέβω κι εγώ και να σας χαιρετήσω από εδώ, από τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά. Παιδιά, τι ωραία! Μπορούμε να πάμε κι εμείς, είναι για μικρούς και μεγάλους. Μικρούς και μεγάλους, αλλά γενικά είναι αδιαχώρητο από τα παιδιά. Έχει πάρα πολλά παιδιά. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητάω. Είναι μαγικό, παιδιά, είναι μαγικό πραγματικά. Και άμα τύχει και έρθετε και επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, οι μέρες που είναι, να πάτε κι εσείς. Είναι στην ΔΕΘ, είπες? Στην ΔΕΘ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου. Είναι 5η 29 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα έχει ντυθεί στα λευκά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει χιονίσει ακόμη, αλλά το κρύο είναι τσουχτερό. Πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο πια ταξίδι μας στην ιστορία. Το 1953 στην Ελλάδα καθιερώνεται το κιλό αντί της οκάς και το μέτρο αντί του πύχη. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας διανοούμενος Μάριος Πλωρίτης. Το 1986 φεύγει ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ταρκόφσκι. Το 1958 ιδρύεται στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ. Το 2013 ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο νούμερο 1 άσος της Φόρμουλα 1, τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι ενώ κάνει σκι στις Γαλλικές Άλπεις. Μέχρι σήμερα η κατάσταση της υγείας του παραμένει πολύ κρίσιμη. Ο DJ μας, ο Ανδρέας Ονικάκης, ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και εσείς εδώ και εσείς στο σπίτι. Πάντα με τα καλύτερα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα υγείας που αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι για τα μάτια, είναι ο κερατόκονος, μια ασθένεια των ματιών που πολλοί την έχουν. Και εγώ δηλαδή το έμαθα και μέσα από την εκπομπή μας ότι έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που αφορά το πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά και πώς γίνεται, παιδιά, η μεταμόσχευση κερατοειδούς. Όλα αυτά φυσικά στα κέντρα, στο Οφθαλμικό Κέντρο Οφθάλμικα. Πάμε να δούμε το σχετικό θέμα που ξέρω ότι αφορά πολλούς. Κύριε Μπαλίδη, καλησπέρα σας. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε τον κερατόκονο? Κερατόκονος είναι μια πάθηση η οποία μπορούμε να διαγνώσουμε αρκετά εύκολα στα πρώτα της στάδια, μόνο με μία ή δύο εξετάσεις οι οποίες δεν διαρκούν παραπάνω από 5 ή 10 λεπτά. Άπαξ και το καταφέρουμε αυτό, τότε πιάνουμε την αρρώστια, το πρόβλημα στην πολύ αρχική της φάση και μπορούμε με τις σύγχρονες μεθόδους να τη σταματήσουμε. Υπάρχουν εξελίξεις στην πρόληψη? Υπάρχει, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα γενετικό προφίλ, γιατί σε αρκετούς, περίπου το 30% των ασθενών, υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο σε αυτές τις καταστάσεις με τον κερατόκονο. Ήδη έχουν χαρτογραφηθεί αρκετά γονίδια και σιγά σιγά βρίσκουμε ένα point system, το οποίο με γονίδια και με κάποιες αλλαγές στη τομογραφία μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ένα παιδάκι θα εμφανίσει κερατόκονο στο μέλλον. Άρα υπάρχει και θεραπεία. Υπάρχει θεραπεία, η οποία όμως δουλεύει καλύτερα αν την εφαρμόσουμε στα αρχικά στάδια. Και πάμε τώρα στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. Πώς γίνονται και σε ποιους απευθύνονται? Γίνονται μεταμοσχεύσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι στη χώρα μας οφείλεται, είναι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κερατόκονο. Δυστυχώς αυτούς που δεν προλάβαμε να σταματήσουμε. Μικρότερο ποσοστό είναι σε ασθενείς που πάσχουν από ενδοθυλιοπάθειες είτε μετά από κάποια χειρουργία, είτε γιατί υπήρχε και εδώ ένα γενετικό υπόβαθρο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι οι μολύνσεις, οι οποίες επίσης είναι αρκετές στην Ελλάδα και αρκετές από αυτές οφείλονται κατά κάποιο τρόπο σε κακή χρήση των φακών επαφής. Υπάρχουν νέες εξελίξεις στην θεραπεία νοσημάτων του κερατοειδούς? Μια εξέλιξη πολύ ευχάριστη που σύντομα θα την έχουμε στα χέρια μας είναι η βιοτεχνολογική κερατοειδής, δηλαδή κερατοειδής στρώμα κερατοειδούς, το προστινό κομμάτι, το οποίο με κατάλληλες κατεργασίες αποτελείται πλέον μόνο από κολαγόνο χωρίς κύτταρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το ανθρώπινο. Υπάρχουν κάποια είδη μεμβράνες από κολαγόνο, τις οποίες επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι τόσο για τον οπτικό, αλλά στον πρώτο χρόνο, τον τεκτονικό, δηλαδή όταν έχουμε ένα μόσχημα το οποίο επαπειλείται να τρυπήσει το μάτι, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ιστούς που αργότερα δεν θα έχουν την ίδια λειτουργικότητα. Επίσης έχουμε καλλιέργειες ενδοθυλιακών κυττάρων, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσουμε να διώξουμε από τη λίστα περίπου 30 με 40% των ασθενών που υπάρχουν, αν μπορέσουμε να καλλιεργούμε τα κύτταρα και να στα βάζουμε μέσα στο μάτι χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο. Και δεν είμαστε πολύ μακριά και σε αυτό. Και το τέταρτο βέβαια είναι τα βλαστοκύτταρα, αυτά τα θαυματουργά κύτταρα, τα οποία αρχίζουν πλέον και τα χρησιμοποιούμε, γιατί καταφέρνουν και αναδομούν και αναδιοργανώνουν περιοχές με ουλές. Οπότε και εδώ γίνεται μεγάλη έρευνα και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα σε ουλές από ανθρώπινα, από παιδάκια στην Ινδία, οι οποίες υποχώρησαν με τη χρήση βλαστοκυτάρων. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε τώρα εμείς εδώ ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ έτσι, δηλαδή εγώ προσωπικά ανυπομονώ και ξέρω ότι υπομονείτε κι εσείς να ξεκινήσει η προβολή της σειράς στα 5 κλειδιά μια σειρά βασισμένη στο πολύ. Πόσα πούλησε αυτή η γυναίκα. Γενικά η Λένα Μαντά τη βιβλία έχει πουλήσει. Νομίζω είναι, όχι νομίζω, η πιο επιτυχημένη συγγραφέα σε πωλήσεις όσον αφορά τις πωλήσεις για το 2016. Λένα Μαντά, τα 5 κλειδιά συνεχίζονται. Ξεκίνησαν στον Αντένα, γιατί μας ρωτάτε καμιά φορά θα το πάτε από την αρχή ή θα το πάτε από εκεί που έμεινε. Και επειδή θέλετε από εκεί που έμεινε, από εκεί θα ξεκινήσει η σειρά λοιπόν. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ θα είναι η προβολή των 5 κλειδιών. Και όλα αυτά φυσικά θα ξεκινήσουν στις 4 Ιανουαρίου. 4 Ιανουαρίου, ανυπομονούμε όλοι. Ορίστε. Ανυπομονούμε, λέω όλοι. Για να ειδικά η κουμπάρα σου, το ξέρω πόσο πολύ ανυπομονεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, αλλά έναν ρέμο δεν τον έχουν πάει ακόμα. Κρίμα δεν είναι. Πρέπει. Τώρα μέρες που είναι. Λοιπόν, να σας πω τι θα κάνετε όμως εσείς στις 3 Ιανουαρίου. Να πάτε στη Δράμα, στην Ονειρούπολη, όπου μια μεγάλη συναυλία κοινωνικής προσφοράς με τον Γιώργο Μαργαρίτη θα λάβει χώρα. Τα έσοδα να σας πω ότι θα διατεθούν για την αγορά σύγχρονου ιατροτεχνικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Και όσοι μπορούμε, πρέπει και οφείλουμε και θα περάσουμε και καλά να είμαστε όλοι εκεί. Ονειρούπολη Δράμας, 3 Ιανουαρίου. Αυτά, να περάσετε καλά απόψε. Με Δράμα αντίστροφα. Άλλη μία μέρα έμεινε στην ουσία ενώ από τις καθημερινές. Και αλλάζει ο χρόνος, πάει, θα φύγει και αυτός και θα έρθει ο νέος ο καλύτερος. Μην ξεχνάτε ότι αύριο το ραντεβού μας πάει από τις 7 στις 7.30. Μόνο αύριο 7.30 ώρα θα πάει το ραντεβού. Από Δευτέρα πάλι 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, καλό βράδυ. Όλος δικός σου και ο λίγος και ο μεγάλος. Όλος δικός σου. Κι αυτός που κλαίει κιόλος κι όλοι κρυμμένοι με αυτή. Για σένα είναι κι αυτή. Κι αυτοί για σένα ζουν καρδιά μου. Όλος δικός σου. Κι ο θέτης κι ο ρηγμένος. Όλος δικός σου. Gotta grab hold of life with all of my might. Like each moment just might be my last. My worries behind, well I still got the time. Leave it all in the past. Give one chance at life, so I'm living it right. And I'll risk it all come what may. Make it here, make it now. I've got so much to live for today. Every minute I waste, I'm losing the taste.